Από τότε που ήμουν έφηβος, συνεχώς ακούω αυτή την λέξη. Είτε είναι κοινωνικής φύσης και επηρεάζει και τον άνθρωπο, είτε είναι προσωπική, ψυχική εννοώ, και πάλι επηρεάζει και εμάς τους ανθρώπους γύρω μας και κατ' επέκταση και την κοινωνία μας. Συνήθως είμαστε παιδιά που δεν βίωσαν καμία αγάπη και καμία διαπαιδαγώγηση. Γι' αυτό και η κρίση νομίζω έρχεται μέσα από τον τρόπο που διαμορφώνεται ένα παιδί από την οικογένειά του. Την κρίση τη διαμορφώνουμε επίσης από το εγώ μας. Το εγώ διαμορφώνει τη ζωή μας και χιλιάδες εγώ, φανταστείτε, διαμορφώνουν το σύστημά μας. Δεν ξέρω πόσο έξυπνος θα έπρεπε να είναι κάποιος για να αισθανθεί τέλος πάντων ότι κάτι κακό έρχεται εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Τουλάχιστον αν ήταν μισθωτός ή εργάτης, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει καταλάβει πολλά πράγματα. Το κακό στην Ελλάδα είναι ότι η αριστερά δεν επιτέλεσε ποτέ το ρόλο για τον οποίο θεωρητικά τουλάχιστον υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν έκανε ποτέ μια σοβαρή ανάλυση για το ότι μέλη γενέστε σε αυτόν τον τόπο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν αυτό έγινε ακούσια ή εκούσια. Υπάρχουν δυστυχώς και πολίτες της χώρας μας και λεγόμενοι δημοσιογράφοι και τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν θέλουν το χρέος αυτό να διαγραφεί. Πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση. Αν κάποιος φοβάται το καινούριο, σημαίνει ότι θέλει να μείνει εκεί που είναι. Αν μείνεις εκεί που είσαι και δεν αλλάζεις, έχεις πεθάνει. Αυτή η νοοτροπία έχει τελειώσει, αλλά ακόμα οι νεκροί δεν κατάλαβαν ότι είναι νεκροί. Η χώρα σταματά να είναι μνημονιακή αδικία και πρωταγωνιστή σε αυτή την προσπάθεια θα είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Μου φαίνεται πως είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να καταλάβουμε επιτέλους ποιος ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε ως εδώ. Αυτό μου φαίνεται το πιο σημαντικό από όλα. Το να βλέπεις δηλαδή μια κοινωνία να καταραίει δεν είναι αυτό το πιο ουσιαστικό, το να δεις με ποιο τρόπο καταραίει, αλλά ποιος είναι ο μηχανισμός που την οδηγεί εκεί πέρα. Και έτσι όπως το βλέπουμε πια το πράγμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε διεθνές, όπως λένε, επίπεδο, είναι σαν υπάρχει ένα σχέδιο πολύ ξεκάθαρο να επιστρέψουν οι άνθρωποι μερικούς αιώνες πριν. Να βγούμε πλέον από αυτή τη λογική του κάνω παρέα με τα δύο τετράποδα, τον καναπέ και με το σκύλο. Πρέπει να βγούμε από το σπίτι, να βγούμε από την κατάθλιψη του όχι που γίνε ναι. Πρέπει να ξαναδιεκδικήσουμε πάλι τη χαμένη μας αξιοπρέπεια, γιατί η αξιοπρέπεια μας ακαταβαραθρώνεται μέρα με τη μέρα. Το μνημόνιο είναι μνημόνιο και θα εφαρμοστεί
που αυτό το μνημόνιο δεν μας διαλύει οικονομικά, διαλύει τις ψυχές μας πρωτίστως. Ατάκες του τύπου, ας πούμε, του Φίλη που είπε ότι μπήκαμε στο μνημόνιο για να βγούμε ευκολότερα. Λοιπόν, αν τα λένε αυτά αυτοί, εμείς τι θα πούμε. Okay, εντάξει. Δηλαδή, όταν ο Σεβαστάκης, ας πούμε, λέει ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, δεν πάνε τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτοί που τα πάνε δεν είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης πάει τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία. Άρα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική αυτό λέει. Ο κωμικός είμαι εγώ ή ο Σεβαστάκης. Είδες άλλη ψυχολογία. Είναι αλλιώς, ρε παιδί μου, είναι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι έγινε. Τώρα τους βγάλαμε, ευτυχώς που βγάλαμε την αριστερά, παιδιά, και θα ερχόντουσαν οι δεξιοί, θα φέρναν μνημόνιο, θα κόβαν μισθούς συντάξεις, θα μας είχαν γαμίσει. Ενώ με την αριστερά είναι άλλη ψυχολογία. Και η αριστερά σου κόβει τον κόλο, αλλά σε αφήνει ευχαριστημένο που σου άφησε το σκατό. Δεν ξέρω καθόλου ποιο είναι το παιχνίδι. Ποιοι είναι οι συμπαίκτες μου, ποιοι είναι οι αντίπαλοι και ποιο ακριβώς είναι το παιχνίδι που καλούμε να παίξω από εδώ και πέρα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρω απαντήσεις σε αυτά που είπα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι κάνει μια κυβέρνηση, όσο το τι κάνει η κοινωνία. Και σε αυτό το κομμάτι είμαι απογοητευμένη από τον τρόπο που έχει. Κάτι έπεσε πάνω μου. Ωραία. Και σε αυτό το κομμάτι είμαι απογοητευμένη από τον τρόπο που έχει αντιδράσει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες σε σχέση με την κρίση. Δηλαδή, κινηματικά, θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει αυτό που θα μπορούσαμε και δεν έχουμε πιέσει όσο θα μπορούσαμε. Εμένα οι γονείς μου είναι πρόσφυγες. Είχαν έρθει αυτό που λένε με τρύπιο βρακί εδώ πέρα και είχαν και τη σειρά τους, σπουδάσαν τα παιδιά τους, κάναν χίλια μύρια πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή περνάμε μεγαλύτερα ζόρια εμείς από αυτά που περάσαν οι δικοί μου που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Και εγώ πιστεύω σαφώς λιγότερα. Ναι, περάσαν ένα σωρό. Είναι αστεία αυτά. Ναι, κατοχές, περάσαν καταστάσεις ακόμα και τώρα που τσακώνονται. Λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΜΥΡΙΖΑ και εγώ δεν ξέρω τι. Παλιά ο ένας σκότωνε τον άλλον. Περάσαν εμφύλιο. Δηλαδή υπήρχαν καταστάσεις που ο ένας σκότωνε τον άλλον. Τώρα τι να μου πει εμένα, αν το κουκουέ μουλού με τσακώνεται με τον έτσι, με τον γιουβέτ. Θα μου πει τίποτα. Το μουλού κουκουέ και το κουκουέ. Ναι, θέλω να πω. Γίνανε ένα. Okay. Θέλω να πω, έχει περάσει αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος έχει περάσει τα χίλια μύρια για να λέμε τώρα που πάμε και καταστραφήκαμε και εντάξει, δεν νομίζω να καταστραφούμε. Η κάθε γενιά νομίζει ότι έχει μέλλον ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω, ο γέρος μου έζησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν 12 χρονών όταν έγινε. Έτσι. Και εμείς μεγαλώσαμε και αυτή η γενιά θεωρούσε ότι τα χειρότερα είναι πίσω. Γιατί είσαι μια τεράστια καταστροφή. Πεθαίναν 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ήταν έτσι. Ο ταχύρωτο είναι πίσω. Δεν κοιτάμε και τι παραπίσω. Και τελικά δεν το πιστεύαμε βέβαια, αλλά ζούμε αυτό. Ζούμε μια αναδιανομή, δεν ξέρω, με πολιτικούς όρους μπορεί να το ρίξει έτσι αλλιώς, μια αναδιανομή εξουσιών και πόρων, ας πούμε, βίαιη, με ανθρώπινα θύματα. Εποχή που οι ιδεολογίες καταραίουν και συγκρούονται μεταξύ τους μια τελευταία φορά. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία turning points για να μπορέσουμε να βάλουμε τη συζήτηση σε μια σωστή βάση. Μπορεί να σου φάνει παράξενο, αλλά νομίζω ότι το πρώτο turning point για ό,τι συζητάμε σήμερα εδώ έχει να κάνει με ό,τι ακολούθησε μετά την απελευθέρωση από τους Ναζί. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. Εκεί νομίζω ότι σαν κοινωνία η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην οποία οι συνεργάτες των Ναζί όχι απλώς δεν τιμωρήθηκαν, αλλά ως επιβράβευση βρεθήκαν στον κρατικό μηχανισμό, πήραν υπουργεία, κάνουν τα κουμάντα τους,
Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν για αυτόν τον τόπο εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν. Αυτό είναι ένα πρώτο turning point που για μένα έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί σημαίνει ότι από εκεί και πέρα η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθιά συντηρητική κοινωνία ή τουλάχιστον έτσι προσπαθούν να τη διαμορφώσουν. Στο γεγονός ότι αντί να τιμωρηθούν οι ηχίτες και οι ταγματασφαλίτες στην Ελλάδα, βρεθήκανε στην εξουσία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρώτο πράγμα που ορίζει την κοινωνία μας. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι η Χούντα. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδί, ελευθερία» ήταν πάντα στους δρόμους. Υπήρχε η ελπίδα και πάνω στην ελπίδα αυτή, πριν ξημερώσει η 21η Απριλίου, που μας βρήκε το βράδυ να τραγουδάμε εκεί, κατά τις 2 τη νύχτα σχολώντας να πάμε στα σπίτια μας, σταματάει ο Μίκης στο πεζοδρόμιο μας, σταματάει στην αγκαλιά του όλους και μας λέει «Αυτό που ακούω είναι ερπίστριες». Είχαν φτάσει ήδη πολύ κοντά. Στα σπίτια σας και κρυφτείτε. Έγινε η Χούντα το 67 και έφυγε το 74. Άρα είχαμε μια καθυστέρηση και διοικητική, δηλαδή και η Χούντα επενέβη στα πολιτιστικά και ό,τι ήταν, έμοιαζε για αριστερό, το έδιωχνε. Και να θυμίσω, να θυμίσω ότι για να γίνει η προβολή του Woodstock στην Αθήνα έπεσε ξύλο με το τουλούμι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν κόσμος που περίμενε να δει αυτή την ταινία. Άρα το ροκ είχε κοινό και πολύ δραστήριο. Έτσι. Η συνεργασία των Stone διακόπηκε από τους Μπάτσους. Πήγαμε με κάθε τρόπο, φτάσαμε στα σπίτια μας και από εκείνη την ημέρα άλλαξαν τα πάντα στην Ελλάδα. Ένας εσωτερικός θρήνος ήταν η αίσθηση εκείνης της ιστορικής πραγματικότητας. Αυτό που κοίταζε τότε γενικότερα, ας πούμε, η κατάσταση πολιτική στην Ελλάδα εκείνο τον καιρό, ήταν η λογοκρισία. Δηλαδή, λογόκρινε τους καλλιτέχνες, τους τραγουδοποιούς, τους μουσικούς. Εκεί ήταν ο στόχος. Δεν τους απασχολούσε τόσο πολύ ο μαγαζάτορας ή ο κόσμος που ερχόταν μέσα, αλλά τι ήταν αυτό που θα τους έλεγε ο καλλιτέχνης μέσα στο χώρο που θα βρισκόταν. Αυτό ήταν το σημείο, το λεπτό που προσπαθούσε, ας πούμε, η εποχή εκείνη και η λογοκρισία να φημώσει, αν θέλεις. Και έπρεπε να περάσει από λογοκρισία του τραγούδι για να ακουστεί ή στη σκηνή ή σε ηχογράφηση. Γι' αυτό κάναμε, είχαμε βρει έναν τρόπο να γράφουμε πολλούς στίχους και είχαμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, αλλά όχι να προσθέσουμε. Αφαιρώντας όμως αυτά που είχαμε ήδη προγραμματίσει να αφαιρέσουμε, έβγαινε κάποιο νόημα στα τραγούδια. Διώχνοντας κάθε αριστερό, δημιούργησε μια μεγάλη δίψα προς αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μουσική του Θοδωράκη, μεγάλος μουσικός, δεν αναφέρει κανείς, βρήκε, γνώρισε άλλη μια άνθηση μεταχρονολογημένη λόγω του ότι ο κόσμος στερήθηκε. Μετά την πτώση της Χούντας συμβαίνει το εξής. Έχουμε πλέον χάσει όλο αυτό και επειδή το rock and roll προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη και από την Αμερική, ακόμα και μυαλά τα οποία είναι φιλελεύθερα και είναι προοδευτικά αντιμετωπίζουν αυτή τη μουσική ως αμερικανόφερτη. Δηλαδή, άνθρωποι που θα μπορούσαν να τους έχεις φυσικούς τους συμμάχους σε αυτή τη διαδρομή, σε βλέπουν κάπως. Έχουν ενστερνιστεί πολύ σπουδαία έργα Ελλήνων συνθετών, όπως για παράδειγμα το Θοδωράκη, τεράστιος, αλλά κάπου μένει εκεί το πράγμα. Το blue jean, τα μουσια, τα μαλλιά και οι κιθάρες
είναι αμερικάνικο συμπεριαλισμός. Σε μια χώρα που η Δόμνα Σαμίου παραλίγο να μπει στη φυλακή, που το ρεμπέτικο πολεμήθηκε από δεξιούς αριστερούς, λες και ήταν ο διάολος, που ακόμα και ο Χατζηδάκης πολεμήθηκε. Τι να πούμε τώρα για το πανκ και το ροκ, δηλαδή για τους τελευταίους των τελευταίων, όσον αφορά το συστημικό του πράγματος. Το σύστημα έχει ένα ταλέντο. Ό,τι βλέπει που έχει ανταπόκριση στη νεολαία και εγκυμονεί κινδύνους, το αρπάζει. Το γυαλίζει, του αφαιρεί τις αιχμές, το κάνει κουστούμάκι. Είναι μικρή αγορά, είναι δύσκολη γλώσσα, είναι δύσκολη καιρή, ήταν πάντα, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Βέβαια αυτοί οι καιροί δημιουργούν ομάδες που θέλει ο ένας να βοηθήσει τον άλλο να προωθήσει κάτι που έχει να πει και αυτό είναι θετικό. Στη δεκαετία του 70 έγινε μια επανάσταση πολύπλευρη στην τέχνη και αυτό έδωσε μια όθηση στον κόσμο που δυστυχώς βέβαια οι πολιτικοί το εκμεταλλεύτηκαν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Σαν κοινωνία είμαστε πολύ αποσταδρομική, δεξιά, συντηρητική, ψηλοφασιστική σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν δεν αλλάξουμε αυτό, όποιοι και να κυβερνήσουν ή ό,τι και να γίνει, είμαστε στην Ευρώπη, δεν είμαστε, δεν θα έχει τεράστια διαφορά. Μετά τη δικτατορία, η λεγόμενη μεταπολίτευση, υπήρχε έτσι μια διάθεση αλλαγής. Υπήρχε μια όρεξη, έτσι. Και είχαν δοθεί και πάρα πολλές υποσχέσεις. Ορισμένες στηρίθηκαν, ορισμένες έμειναν υποσχέσεις. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε περίοδο μετά το Πολυτεχνείο. Η γενιά του Πολυτεχνείου, οι Πασόκοι με τα Ταγάρια αρχίζουν και ανεβαίνουν στην εξουσία. Είμαστε πολύ κοντά σε ένα μεταπολιτευτικό σχήμα που έχουμε τις μπουάτ με τα επαναστατικά και όλα αυτά και εμείς παίζουμε μαζί με τους Dream Syndicate, δηλαδή, okay. Εμείς παρακολουθούσαμε απλά τη δεκαετία στην Ελλάδα πώς πορευότανε μουσικά και κατά δεύτερο λόγο κοινωνικά. Όταν όμως άρχισε κάποια στιγμή να κουράζει αυτό το πράγμα, το επαναλαμβανόμενο πολιτικό, τύπου πολιτικό τραγούδι, ψάξαμε για κάποια άλλα πράγματα, τα οποία αρχίσαμε να τα βρίσκουμε μέσα από πιο rock καταστάσεις και αυτό δεν αφορούσε τόσο πολύ στον ήχο όσο στο στίχο, θα έλεγα. Πάντα οι ιδιαίτερες μουσικές και αυτές που δίνουν ένα άλλο, έχουν μια άλλη πρόταση τέλος πάντων, μιλάνε σε λιγότερο κόσμο, γιατί ο περισσότερος κόσμος θέλει αυτό που είναι πιο εύκολο, πιο έτοιμο, που θα βγει έξω το βράδυ, ας πούμε, να γλεντήσει, να μιλήσει, να μην το πολύ σκεφτεί. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι απλώς ακόμα και σε αυτό υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή και στην εμπορική μουσική ακόμα θέλουμε κάτι παραπάνω. Όταν κάνεις, ξέρεις, η μουσική δεν είναι και κάτι το οποίο μετριέται. Ξέρεις, πήγε σαν 5 μέτρα, 20 μέτρα. Είναι κάτι υποκειμενικό. Η μουσική, δηλαδή, εξαρτάται σε ποιους συγκινείς, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν το πάρουμε και ιστορικά, από τη λέξη τώρα, Beatles, βγαίνανε και παίζανε Roll Over Beethoven, τραγούδαγε ο Χάρισον τότε και γινόταν πανικός με τα κοριτσάκια, ενώ το Chuck Berry το έπαιζε για μένα χίλιες φορές καλύτερα. Δηλαδή, αν είσαι εναλλακτικός, ξεναλλακτικός, είναι κάπου μέσα στο μυαλό μας όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ένας απόλυτος μετρητής που να πεις αυτός το παίζει καλύτερα ή αυτός το παίζει καλύτερα. Είναι κάποιοι, σαν να πούμε μεταξύ μας, έχουμε ένα κώδικα και το οποίο συμπαρασύρει και τα ρούχα μας, συμπαρασύρει το που πάμε ένα βράδυ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο καθορίζει απόλυτα
τι είναι καλό, τι είναι όμορφο να το ακούσεις. Έχει να κάνει πάλι, ή αν πάλι κάποιος πάει σε μια εταιρεία, λέμε υπάρχει από πίσω του κάποια εταιρεία, και τι έγινε, ακούς κάτι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Δηλαδή δεν είναι, η μουσική δυστυχώς δεν μπορεί να την πάρει κάποιος και να την πει ότι, να πεις ότι είναι, αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το 10, αυτό είναι το 8, αυτό είναι το 7. Από την άλλη μεριά, αυτό το πράγμα, αυτή η ενέργεια, ξέρεις, αυτό το πράγμα παίρναγε προς τα έξω έτσι κι αλλιώς. Αλλά έβλεπα, δηλαδή, τα ψυχικά γκάζια παρατηρούσα. Δηλαδή, πριν κάτω να σας γνωρίσω, παρατήρησα αυτά τα ψυχικά γκάζια, ας πούμε, που έχει πάντα. Και αυτά είχαμε, δεν ξέραμε να παίζουμε. Οπότε, παίζαμε. Όπως ξέρουμε να παίζουμε και τώρα. Θα το παίζουμε χειρότερα, εννοείται. Γιατί τότε είχαμε την χειρότερα, τώρα ξέρεις. Μετά τα 90 κάτι παθαίνει ο άνθρωπος. Αυτή η κουλτούρα το 1974 είχε μία βάση. Όταν έπεσε η Χούντα, ήταν όλο αυτό το πολιτικό τραγούδι και όλη αυτή η πολιτική διαδικασία υπήρχε. Αν τη θυμάστε το 1974-1975 μέχρι το 1980, υπήρχε μια τρομερή κίνηση στην τέχνη πολιτικοποιημένη. Έρχεται λοιπόν ο καταπληκτικός Ανδρέας Παπανδρέου, όπου τα ισοπεδώνει όλα. Όταν αρχίσεις και δεν έχεις πολλά πράγματα να χάσεις, όταν αρχίσεις και είσαι στο 0, από 0-0, τότε ακριβώς αρχίζεις και ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για σένα. Το πιο σημαντικό πράγμα για σένα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η ζωγραφική. Αν αυτό το πράγμα είναι αυτό που γεμίζει τη ζωή σου, όταν η ζωή σου πάυσει να αποκτήσει, να έχει το μοναδικό της νόημα είναι να βγάζεις λεφτά ή να είσαι κοινωνικά αποδεκτός ή να είσαι όμορφος ή να είσαι κάτι άλλο, γαμίσου ρε πούστη! Γαμίσου ρε πούστη! Τον σκότωσες, ναι! Τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πάντα δύσκολα όσον αφορά τέχνες που χρειάζονται χρήματα για να ολοκληρωθούν. Κυρίως αυτές. Νομίζω ότι πάντα είχε η Ελλάδα, ειδικά στις κλασικές τέχνες, είχε πάντα να πει πράγματα. Τις στραβές και τις μαλακίες που έχουμε κάνει για να ούτως ώστε κάποιοι άλλοι πιο μικροί σε ηλικία να μην αντιμετωπίσουν τα ίδια. Πιο παλιά δεν ήταν τόσο ακραία τα πράγματα. Δηλαδή στην περίοδο Σιμίτη, για παράδειγμα, ήταν λίγο πιο χαλαρά. Υπήρχε και αυτό το οικονομικό θαύμα ότι πάμε, είμαστε καταπληκτικοί, κάνουμε Ολυμπιάδες και είναι καλό το πανηγύρι. Από το μνημόνιο και μετά τα τελευταία 5 χρόνια το πράγμα αυτό έφτασε στα άκρα. Άρα η πολιτικοποιημένη τέχνη ή η φωτογραφία όπου δείχνει πραγματικά τι γίνεται δεν συμφέρει την εκάστοτε εξουσία. Είτε αυτή η εξουσία ήταν παλιά του Πασόκ ή μετά τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία, είτε και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι εποχές έχουν τις αιχμές τους στην τέχνη. Τώρα τι να πω. Να πω για την πατρίδα μας που... Κοίτα να δεις, η παράδοση είναι για να ανθίζει και όχι για να σαπίζει. Η κουλτούρα ανθίζει ανάλογα με το τι την ποτίζεις. Φαντάζομαι αν ρίχνεις χλωρίνη σε ένα δέντρο κάθε μέρα, δεν πιστεύω να ανθίσει, να γίνει κάτι. Αποδεκτός, νομίζω θέλει να γίνει ο άνθρωπος που δεν έχει καμία εκτίμηση για τον εαυτό του. Ο κάθε άνθρωπος έχει την κουλτούρα που έχει επιλέξει να έχει. Είμαστε οι επιλογές μας. Οι άνθρωποι είμαστε οι επιλογές μας. Αν δεν έχουμε σεβασμό για τον εαυτό μας, σημαίνει πως δεν έχουμε σεβασμό και για τον άνθρωπο δίπλα μας. Από εκεί ξεκινά η παιδεία, ώστε να δημιουργηθεί και η κουλτούρα πιο μετά. Όμως ένας λαός δεν είναι μόνο η οικονομία. Είναι η ιστορία του, είναι ο πολιτισμός, η κουλτούρα, είναι οι σχέσεις, είναι το DNA του λαού. Η Ελλάδα έχει περάσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις, πιο δύσκολες από τις σημερινές. Το πρόβλημα είναι ότι έχει μεταλλαχθεί λίγο το DNA του Έλληνα. Και αυτό συνέβη μετά τη δεκαετία του 80. Στη γενιά του Πολυτεχνείου, με το Πολυτεχνείο και μετά έπειτα στη μεταπολίτευση, που υπήρχε μια τρεντινιά στο να είσαι πολιτικοποιημένος, ξεκίνησε και έγινε από μια γενιά η οποία δεν ήταν τόσο πολιτικοποιημένη. Η δυσκολία, η Χούντα, τα βασανιστήρια, οι εξορίες εξώθησαν όλους τους νέους να πολιτικοποιηθούν. Το ίδιο με κάποια αναγωγή συμβαίνει και τώρα.
Εγώ νομίζω ότι ήταν όμως πιο, πώς να το πω, δεν ήταν μορφωμένοι, ήταν όμως λίγο πιο καλλιεργημένος ο κόσμος τότε. Ήταν μάλλον πιο κοντά στην τέχνη. Τώρα έχει απομακρυνθεί λίγο από την τέχνη, νομίζω. Ενώ δηλαδή στην αρχή χαρήκαν όλοι πάρα πολύ που πλαστήνιζε η Ελλάδα και που θα αλλάξαν αυτή η περιβόητη μάχη ενάντια στο παλιό, το καινούριο και η μαγική και αδιευκρίνηστη λέξη αλλαγή. Μεγάλη έτσι. Από να σου πω, από αυτές που λες πω από την προπαγάνδα καραμπινάτη. Πολύ λαοπλάνος ο άνθρωπος. Η εξαπάτηση σε όλη τη μεγάλη περιοχή. Γιατί ο καθένας την αλλαγή την εκλάμβανε όπως νόμιζε αυτός. Δεν είχε πει σαφές τι σημαίνει η αλλαγή. Δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει με την αλλαγή. Θα υπάρξει αξιοκρατία. Οι καλύτεροι θα βγουν μπροστά. Θα χλωμιάσουν τα κουτσουράκια. Ακόμη και αν προέρχονται από πολύ προνομιούχες οικονομικές τάξεις. Γεμάτα με διπλώματα αλλά με ανικανότητα στο να φέρουν εις πέρας οτιδήποτε, όπως συμβαίνει ας πούμε σήμερα κατά κόρον. Αυτό είναι. Έτσι και εξελίχθηκε σε αυτό το γκροτέσκο τοπίο που είναι σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την είχα σε τρομερή ανυπολεψία. Ο Ανδρέας εκεί το οποίο έκανε ήταν να προσπαθήσει να ενσωματώσει όλο αυτό το πράγμα. Και το έκανε πετυχημένα. Το έκανε με πολλούς τρόπους. Το έκανε με δωρεάν συναυλίες. Οι οποίες γινόντουσαν. Το έκανε με ατέλεια χάρτου σε έντυπα, όχι μόνο φανζίν, και σε φανζίν και σε πολιτικά έντυπα, με διάφορα τέτοια. Έκανε με Μελίνα τη μεγάλη συναυλία και έφερε Stranglers και Clash και Νίνα Χάγκεν. Δηλαδή, κάπου τα πράγματα είχαν αρχίσει να ψιλομπερδεύονται. Ήταν στα χαϊλίκια τους και στα σκυλάδικα, τρώγαν τις επιδοτήσεις στα λουλούδια και στα τέτοια. Αυτή ήταν η Ελλάδα. Δεν υπήρχε καμία κρίση. Η μεγάλη διαφορά καταρχήν είναι ότι τη δεκαετία του 80 ήταν ένα άγραφο χαρτί ο κόσμος εδώ πέρα. Δηλαδή διψούσαμε όλοι για κάτι διαφορετικό. Δεν σκέψω ότι η πρώτη συναυλία που είδαμε απ' έξω ήταν το 80 ας πούμε, που ήρθαν οι πολλοίς ξέρω εγώ και παίξανε. Η μεταπολίτευση έχει καταρρεύσει εκείνη το κίνημα της μεταπολίτευσης, οπότε όλα τα ανήσυχα παιδιά έπρεπε να πάρουν τον δρόμο τους. Όλοι πανεπιστημίου με μεταπτυχιακά κλπ. Εγώ πήρα μάλλον ένα δρόμο που μου μιλούσε και η αρδιά μου. Και το ροκ ήταν μια διέξοδος. Από τη μια είχαμε και το μεταπολιτευτικό τραγούδι που μας τη βάραγε τελείως στο κεφάλι, δηλαδή γιατί τέλος πάντων ήταν αυτό που ήταν, έγιναν. Φαινόταν ότι όλοι αυτοί οι τύποι είναι καριερίστες, αργότερα άλλοι γίνανε υπουργοί, άλλοι πολιτικοί, κατάλαβες όλα αυτά, ας πούμε, δημιουργόταν και το καινούριο Star System. Και εμείς ήμασταν κάτι αλυτάκια τώρα, 15-16 χρονών, που βρισκόμασταν στις πλατείες, σε μερικές γειτονιές, σε κάτι απόμερα στούντιο, κάτι μονοκατοικίες που είχαν ξεμείνει, κάτι ερείπια, τα νοικιάζαμε φτηνά και τα κάναμε προβάδικα και παίζαμε και σιγά σιγά δημιουργόταν και αυτό που λένε η ροκ σκηνή της Νεάπολης. Αυτό το δώστα όλα με ενοχλούσε τρομερά και μάλιστα ο λόγος που έκανα πάρα πολλές ταινίες εκείνη την περίοδο, γιατί πραγματικά έκανα πάρα πολλές ταινίες, ήταν για να μην σκέφτομαι αυτή τη γελιότητα που προέκυπτε δίπλα μου. Νεόπλουτους, κασμιρολινάτσες, γυναίκες ισχυρών ανδρών, τραχανοπλαγιές που είχαν κατέβει και νομίζανε ότι θα κατακτήσουν, δεν ξέρω τι κι εγώ. Και αυτοί όλοι, επειδή είχαν σνομπαριστεί από την προηγούμενη κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια και από μια κομψή Αθήνα που υπήρχε, πήγανε στο άλλο άκρο. Φτιάξανε ένα δικό τους κόσμο, ατσούμπαλο τελείως, συγκαμένο, δυσκύλιο, ο οποίος λειτουργούσε με τη λογική των σκελιών. Γνωρίζετε δηλαδή ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη, ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσνικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης με ανεπανόρθωτες συνέπειες, επαναλαμβάνω, στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά δεσμά. Ορισμένοι από αυτούς τους τοπίους της παλιάς γενιάς, στους οποίους εγώ λατρεύω και πιστεύω, ας πούμε, επειδή περισσότεροι από αυτούς ήταν λαϊκοί άνθρωποι, εμάς μας θεωρούσαν ότι ήμασταν κάτι σπουδαίο. Και μια μέρα συγκεκριμένα με τη Μάρθα την Καραγιάννη που τόλμησε να μου πει ότι είμαι εξαιρετικός στα λοιπά. Τι λέω, μα είσαι στα καλά σου, του λέω. Είμαι εξαιρετικός εγώ. Εξαιρετική είσαι εσύ. Που τότε με τίποτα μέσα, με τίποτα και κάνατε αυτά που κάνατε. Και ήσασταν εξαιρετικοί. Απλά δεν το ξέρατε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εδώ πέρα την παρακολουθούσαν όμως χρόνια. Ο Νικολαίδης ήταν ένας από αυτούς. Αναφέρω κάποιον άνθρωπο που συνεργάστηκα. Και άλλοι όμως, όχι μόνο ο Νικολαίδης.
Δηλαδή δεν είχαν μασίσει από την εδώ αριστερή πλευρά η οποία έλεγε οι Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών μόνο και τα... Όχι, 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 όχι. Τους ενδιέφεραν και τα γράμματα και οι τέχνες στην Αμερική και η jazz μουσική και οι μπασκετμπολίστες και οι γκόμενες της Αμερικής κτλ. Προσπαθούσα να εξηγήσω στους γονείς μου οι οποίοι δεν καταλάβαιναν πώς το παιδί τους έκανε μεταπτυχιακά στην οικονομία και κάνει μια δουλειά την οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί δεν υπήρχε σε δουλειά. Δηλαδή δεν μπορούσαν να. Όσους έξω από τη μουσική συζητούσαμε δεν ξέρανε τι είναι το επάγγελμα αυτό που είναι δισκογραφία, συναυλίες, συγκροτήματα. Εγώ θυμάμαι συζητήσεις στην πλατεία της Νέας Σμύρνης το 1983, ξέρω εγώ, με ένα φίλο μας κιθαρίστα που παίζει με τη Μαρινέλα τότε, που με ρώταγε, μου λέει, τι κάνεις ρε μικρό, ξέρω εγώ, έχεις βρει καμιά μπάντα, λέω, παίζω με το Σιδηρόπουλο. Και με κοιτάει και μου λέει, ροκ, με ελληνικό στίχο, δεν είστε σοβαροί, ρε. Και κάτι τέτοια. Ο κόσμος του underground, ας πούμε, και η νεολαία κτλ. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή, θεωρούσε την κυβέρνηση τότε την ίδια όπως κάθε κυβέρνηση, δηλαδή εναντίον της νεολαίας και εναντίον των νέων πραγμάτων κτλ. Η αλλαγή αφορά πράγματα που είναι ευρύτερα πολιτικό-κοινωνικά, που τέλος πάντων δεν αφορούν τη δική μας κουβέντα τώρα. Υπήρχε αυτή η αλλαγή, αλλά μην φανταστείς ότι υπήρχε δηλαδή κάποιο κλίμα εναλλακτικό, ας το πούμε. Υπήρχαν διάφορα στέκια στην πλάκα το 81-82 που παίζανε punk, τα οποία τα κλείσανε όλα στο όνομα της αποκατάστασης του παραδοσιακού χαρακτήρα της πλάκας και τα λοιπά. Μπορεί εν μέρη να ήταν κάπως σωστό αυτό, αλλά εμείς ξέραμε ότι όπου υπήρχε ένα μέρος να πάμε να δούμε κανένα group live και τα λοιπά, το κλείνανε. Απλώσε το μεσονίκι, το γλυκό του δί. Όσο για το πολιτικό κομμάτι, αυτό που είπε ο Γιάννης. Ήταν η μουσική, ήταν τα αντάρτικα, Θοδωράκης αντίσταση. Εμείς είμαστε οι περίεργοι. Καμιά φορά οι κνήτες μας σκίζαν τις αφίσες, ας πούμε, και μας λέγανε αυτά που λένε και σήμερα, δεν έχει αλλάξει το τροπάριο. Όπως έλεγε ο φίλος μας ο Πανούς, άμα ξέρει το σπάσι του 37 και ένα σημερινό, τα ίδια γράφει. Πάντως περνάγαμε καλά. Υπήρχαν μπαράκια, κλαμπάκια και μαγαζιά στην πλάκα κυρίως που ήταν ζωντανά και παίζανε groups κάθε βράδυ. Πηγαίναμε, βλέπαμε τους φίλους μας, τζαμάραμε, ερχόντουσαν αυτοί σε εμάς. Υπήρχε μια ωραία αλληλεγγύη τότε. Are you ready to rock? Στην πλάκα πήγαν όλα τα λαϊκά σκυλάδικα μαγαζιά παραλία και μετακόμισαν εκεί. Οπότε έχασε οποιοδήποτε χρώμα. Έχει αυτό το ελληνικό τραγούδι τότε με το συγκεκριμένο χρώμα που είχε μια αυθεντικότητα. Μετά από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Πριν στο κλείσιμο αυτών των μαγαζιών είχε γίνει η Σοφίτα, θυμάμαι τώρα, στην πλάκα. Τριανταφυλλίδι νομίζω. Απλά σποραδικά φιλοξενούσε κάποια γκρουπ και όχι τόσο underground, rock, ανεξάρτητη σκηνή κτλ. Νομίζω ότι είχε παίξει και ο Πανούσης. Τότε στην πλάκα υπήρχαν 7 λαϊβάδικα που κάθε μέρα έπαιζε ένα γκρουπ μέσα. Αυτό το πράγμα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και μάλιστα ήταν και γεμάτα. Η Σοφίτα για μένα ήταν το σημαντικότερο από αυτά τα μαγαζιά. Μάζεψε όλη την underground σκηνή των 80's τότε. Παίζαμε εμείς, παίζανε η γενιά του House, Reporters, Villa 21, πάρα πολλά σχήματα. Και να σου πω, και όταν δεν παίζαμε κάθε βράδυ εκεί είμαστε. Αυτό ήταν το φυτώριο. Και τη Σοφίτα την έκανε ο Ηρακλής ο Τριανταφυλλίδης, γνωστός μουσικός και όχι μόνο, ήρωας θα έλεγα σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό το μαγαζί κατέγραψε, ουσιαστικά βοήθησε να καταγραφεί όλη η σκηνή. Στο Skylab παίζαμε στην πλάκα, ασφαλίτες, κάθε βράδυ στο μαγαζί.
να κόβουν κίνηση γενικά τι γίνεται, τι λένε, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, αλλά διακριτικά. Η εμφάνισή μας ήταν περίεργη, ήταν λίγο, είχαν χαρακτηριστεί underground τα στέκια που συχνάζαμε. Πάρα πολλές φορές έβγαινες από ένα κλαμπάκι από την πλάκα να πάρεις τσιγάρα και δεν γύριζες γιατί είχες πάει για προσαγωγή, για έλεγχο ταυτότητας και όλα αυτά. Συμβαίναν διάφορα θέματα. Εμείς εκείνη την εποχή είμαστε τα μοιάσματα. Δεν είχαμε χώρο, δεν υπήρχε χώρος για μας. Ο Πήγασος ήταν ένας χώρος ο οποίος μας προσφέρθηκε και στη συνέχεια προσπαθούσαμε να βρούμε και να φτιάξουμε και να κάνουμε και άλλα στέκια. Και τα καταφέραμε σε πολλές περιπτώσεις. Μιλάγαμε αγγλικά και παίζαμε και μια μουσική η οποία δεν είχε καμία βάση και κανένα δέσιμο με τα ελληνικά. Ακόμα και οι τρύπες, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούσαν ελληνικό στίχο μεν, αλλά το ιδίωμα ήταν διαφορετικό, δεν είχαν την επιτυχία την οποία γνώρισαν αργότερα όταν καταλάγιασε αυτό το μένος της μεταπολίτευσης. Το 81 ξεκίνησε ο Πήγασος. Ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο με άλλη μορφή. Ήταν ένα culture club με πιάνο και τραγούδι. Λόγω περιοχής Πλάκα δεν είχε τραβήξει τόσο κόσμο όπως ήταν στον Πήγασο λόγω Εξαρχείων. Μαζεύονται όλοι στην περιοχή των Εξαρχείων και λόγω του ότι το Εξάρχεια τότε ήταν η πανεπιστημιούπολη της εποχής και είχε πάρα πολύ κόσμο, φοιτητό κόσμο κλπ. Με έντονα αντισυμβατική δυνητική λειτουργία. Και γιατί εκείνη την περίοδο άρχισε και παρήκμαζε η Πλάκα, κλείναν τα μαγαζιά, βγαίνανε διάφορα σχέδια για απομάκρυνση των μαγαζιών από την Πλάκα κλπ. Κυρίως είχαμε έτσι την επαφή, ας πούμε, και με τον κόσμο τον ίδιο, ας πούμε, γιατί ο κόσμος αυτός κυκλοφορούσε και Θεσσαλονίκη και Αθήνα και από εδώ κατεβαίναμε πολύ, δεν ήμουν μόνο εγώ που πηγαίναν Αθήνα και σε όλα αυτά τα καινούργια μαγαζιά που γινόταν. Ουσιαστικά το πρώτο rock club λαϊβάδικο που έγινε στην Αθήνα. Στέγαζε την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, αγγλόφωνη και ελληνόφωνη. Θυμάμαι σαν τώρα το μόνο group τότε που ήταν, είχε μια καταξίωση και τι ήταν στις αρχές του πολύ, ήταν η Last Ride. Ουσιαστικά εκεί πέρα φτιάχτηκαν όλα εκείνα τα group τα οποία έχουν μείνει, δισκογράφησαν, δηλαδή η Last Drive, δεν φτιάχτηκαν εκεί, αλλά τέλος πάντων εκεί μεγάλωσαν λιγάκι. Η σκηνή τότε ήταν κάποιες εταιρείες γνωστές πολυεθνικές. Ξέρω εγώ, έβγαινε δίσκο στο Sharp Ties, ας πούμε, κάτι τέτοια, ας πούμε, βγαίνανε. Οι υπόλοιποι δεν είχαν τρόπο να εκφραστούν. Είχαν βγει και ένα-δυο συγκλάκια, ξέρω εγώ, ένα από την Art Nouveau, του Κοντογούρη, το Happening, το Δισκάδικο, είχε βγάλει κανένα-δυο, το Magic the Spell, το συγκλάκι, το Captain Airfos, Yellow Pages, ξέρω εγώ, κάποια τέτοια. Όμως εγώ με την Creep ήθελα να κάνω κάτι πιο συνειδητό, δηλαδή από το να είναι κάποιες σκόρπιες κυκλοφορίες, ας πούμε, ήθελα να είναι κάτι με άποψη, κάτι που να μπω στο στούντιο για να προσπαθήσω να την περάσω αυτή την άποψη. Αναλάβανα πλήρως όλα τα έξοδα. Τον Κουτσούπα τον είχα γνωρίσει τότε, ερχόταν εδώ σαν στο μαγαζί μου, αλλά κάναμε και παρέ γιατί αυτός ασχολιόταν και με τα γκρουπ, ας πούμε, σαν μάνατζερ, σαν... Έχει την Πήγασο. Ναι, ναι. Μετά κάνανε και τον Πήγασο, κατέβαινα κι εγώ κάτω. Αν μιλάμε και για την αναλλακτική σκηνή της εποχής εκείνης, μπορώ να πω ότι ένα σημείο της πόλης μπορεί να ήταν πολύ πιο σοβαρό από ό,τι θα ακουστεί, αλλά μπορεί η παρουσία του να ήταν απολύτως καθοριστική για το ότι κατάφερε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από συγκροτήματα και το σημείο αυτό ήταν η Λέσχη, η φοιτητική, όπου εκεί την εποχή μπορούσαμε να τρώμε τζάμπα. Γιατί καταλαβαίνεις πως ήμασταν πιτσιρικάδες, ήμασταν αφοσιωμένοι στη μουσική και το ότι είχαμε τη δυνατότητα να μην λιμοκτονούμε. Νομίζω πως ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έβλεπες όταν πήγαινες πια εκεί πέρα από ένα ολόκληρο όροφο, υπήρχαν οι ομάδες ανάλογα με το στυλ της μουσικής που άκουγε ο καθένας ή τον τρόπο που ντυνότανε. Υπήρχαν σε μια πλευρά οι πάγκυρες, υπήρχαν οι χαοτικοί, υπήρχαν ομάδες που ήταν πιο hooligans, υπήρχαν οι new wave-άδες, υπήρχαν όλες οι φυλές που εκείνη την εποχή ξενυχτούσε τα βράδια στην πόλη.
έπρεπε να αποδείξεις και πρέπει να αποδείξεις πάντα ότι είσαι σωστός, ότι είσαι επαγγελματίας, ότι είσαι σωστός πατέρας, μητέρα, ότι είσαι, να πάντα να το αποδείξεις, ας πούμε. Ακόμα και τώρα τελικά είναι περιθώριο, σε εισαγωγικά τέλος πάντων. Δεν είναι για όλους. Πώς να σου πω τώρα ένα πράγμα, ας πούμε. Είναι το ότι είμαστε στην Ελλάδα, δεν είμαστε κάπου αλλού. Έτσι, αυτό λέει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό νομίζω έχει τη γοητεία του, απ' την άλλη. Γιατί όλοι αυτοί που είναι μέσα σε όλο αυτό, ας πούμε, είναι αποθέσεις αυτό. Δεν είναι επειδή έτυχε, περάσανε. Δηλαδή αυτός ο χώρος, οι άνθρωποι που δούλεψαν, που διαμόρφωσαν το χώρο αυτό, που έβαλα την ψυχή τους για να φτιάξουν αυτό το πράγμα και να δημιουργηθεί όλο αυτό το κύμα της μουσικής επανάστασης από το 71 μέχρι και σήμερα, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσε να υπήρξε άλλος χώρος που να μπορούσε να έχει όλη αυτή την κατάσταση και τη δύναμη και την ψυχή που να δώσει ροκ στιγμές στον κόσμο. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που ο Σαββόπουλος, ο Διονύσης, το «Ελάει πύρου και αχαρνών να συγιουχαΐσω», έχει στιγματίσει μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη ζωή, ας πούμε. Δίπλα είναι τα Εξάρχεια, δίπλα το Πολυτεχνείο, εδώ το Κύτταρο, είναι μια γειτονιά όλων αυτών των ανθρώπων που δημιουργούν, που σκέφτονται και κάνουν πράγματα. Είναι το τρίγωνο του Θεού, του διαβόλου, όπως θέλεις πες το, ας πούμε. Κάτι γίνεται. Μια επανάσταση, θα έλεγα, ας πούμε. Ειδικά στους φοιτητές, με όλα αυτά τα φοιτητικά κινήματα, τα αντιεξουσιαστικά, αναρχικά, αντιπολιτικά. Να δει και όλη αυτή την τρέλα ο κόσμος στην νεολαία για να το δει και να τα κάνει και όλα μαζί. Δηλαδή από την επανάστασή του μέχρι το αυτό του, μέχρι το εκείνο, ξέρω εγώ, μαλώνανε, κάνανε. Δηλαδή ακούγανε ροκ συναυλία και θέλανε να τα κάνουν όλα. Από χούλικαν μέχρι επανάσταση, μέχρι αυτό. Δηλαδή κάπου τους κυνηγούσαν, τους κάνουν, αλλά είχε τη φάση. Το 80 έχει σημαδευτεί σαν μια πολύ άνοστη και kitsch δεκαετία. Πολύ μεγάλη υποκουλτούρα και καθόλου βάθους, με άφαντη σκέψη και απλά ένα κακόγουστο μεγάλο έτσι, πάρτι με καταπορώσει νεφάκια. Σε τέτοιες παρακμιακές και ψεύτικες χρονικές περιόδους έρχεται η δυνατή αντιπαράθεση από αυτό που είπαμε στην αρχή, το εναλλακτικό. Η εναλλακτική πρόταση λοιπόν σε όλη αυτή την αργουρίνα τότε ήταν αυτή η κίνηση, αυτή η σκηνή που υπήρξε. Μια μεγάλη παρέα βέβαια που αφορούσε τις φοιτητικές εισπυρώσεις και τα πανκιά, τα οποία πάντοτε υπάρχουν στα μαγαζιά τα δικά μου, γιατί γενικά πιστεύω σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή είναι κάτι το πολύ ζωντανό, πολύ αμφισβητησιακό, πολύ εξεγερμένο και σε τελευταία ανάλυση το μόνο το οποίο δεν έχει να κάνει με φτιασίδωμα, πέρα από τις υπερβολές και τους εξτρεμισμούς κλπ, που δεν έχει να κάνει με φτιασίδωμα και με βόλεμα μέσα στο υπάρχον κοινωνικό πλαίσιο. Τότε ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη προς την δημόσια τάξη ο κύριος Αρκουδέας, ο Πασόκ, ο οποίος έκανε συνεχώς τις επιχειρήσεις αρετής. Όπου επιχειρήσεις αρετής σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ένιωθε ότι υπάρχει ένα στίγμα οποιοδήποτε επανάστασης, ένα σπέρμα επανάστασης, το τσεκούρωνε. Αυτές οι επιδρομές που έκανε ονομάστησαν και επιδρομές αρετής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο στον πήγασο ήταν ξύλο, ταυτότητες, προσαγωγές. Όλα ήταν καλά, αλλά ήταν και δύσκολα. Δηλαδή να έχεις ένα τέτοιο μαγαζί δεν είναι και η καλύτερη, ας πούμε. Αλλά εντάξει. Αν είσαι και λίγο εγωιστής, τα βγάζεις πέρα. Δηλαδή, όχι αυτή ή εγώ ή αυτή, ξέρω εγώ. Η αστυνομία έρχονταν εδώ συνέχεια, επιχείρηση αρετή. Δηλαδή που γινόταν, για μένα κυρίως γινόταν. Δεν γινόταν για τα άλλα μαγαζιά, γινόταν, αλλά ήταν για να έρθουν εδώ με τις κλούβες, ας πούμε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τώρα το περάσαν αυτές οι καταστάσεις, είχαν και λίγο πλάκα για μένα. Δηλαδή, άμα δεν τις βλέπεις και λίγο έτσι και τις παίρνεις τώρα, γιατί υπάρχει τώρα κόσμος που τα παίρνει σοβαρά και τι και μας κυνηγούσαν. Εντάξει, μας κυνηγούσαν, ρε παιδί μου, εντάξει. Μα τα κάναμε για να μας κυνηγήσουν. Έτσι δεν είναι. Ο
Πίγασος τελικά έκλεισε μετά το δεύτερο χημείο, όπου εκδικητικά, επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων που... ένα μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων των ανθρώπων που είχαν πιάσει μέσα στο δεύτερο χημείο είχε δηλώσει συμπεριλαμβανομένης και της γκαρσόνας και του DJ μας και όλων ότι περνάγανε τυχαία από το χημείο και μπήκανε μέσα φεύγοντας από τον Πίγασο και τους δέσανε όλους. Την επόμενη μέρα είχαν έρθει τα ΜΑΤ, μπήκανε μέσα στον Πίγασο, μας βγάλανε όλους έξω, μας απίσανε στο ξύλο εκεί στα πλευρά ακριβώς απέναντι και δεν μπορέσαμε να το ξανανοίξουμε ποτέ. Σημειωτέων το οποίο έτσι για το αστείο της υπόθεσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση από εκείνη τη μέρα, ενώ μας πήρανε όλους έξω, ενώ μας απίσανε όλους στο ξύλο, στο μαγαζί δεν κάνανε την παραμικρή ζημιά, δηλαδή ούτε ένα ποτηράκι δεν έσπασε. Ήταν απόλυτα ευγενής με τον Πίγασο, αλλά φάγαμε πολύ ξύλο όλοι οι υπόλοιποι, από τους ιδιοκτήτες μέχρι τους πελάτες. Όταν έρχεται η πολιτεία και μας περισσουρεί από ομάδες που δεν μας μοιάζουν και καταδιώκει αυτές τις ομάδες αστυνομικά, είναι πιο επικίνδυνο από το να τους άφηνε να υπάρχουν. Αυτό που έγινε λίγο πολύ στα Εξάρχεια είναι ένα θλιβερό θέαμα το οποίο ποτέ δεν θα με συμφιλιώσει μαζί του. Και είναι λάθος να νομίζουμε ότι περιφρούνται η ελευθερία μας με το να καταδιώκονται άνθρωποι που δεν μας μοιάζουν. Ανήκαμε σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο πολιτικό, ανδρωθήκαμε, μεγαλώσαμε μέσα από το χώρο, φάγαμε τα καλά του και τα κακά του και από εκεί και πέρα θεωρήσαμε ότι κάποιες αξίες αυτού του χώρου θα έπρεπε να περάσουν ενδεχομένως σε αυτά που κάναμε, ξέρω, που βγάζαμε προς τα έξω. Τώρα κατά πόσο αυτό πέτυχε ή κατά πόσο, ξέρω εγώ, ήταν σωστό ή λάθος, αυτό μπορεί να το κρίνει κάποιος φαν, ας πούμε. Εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς κάναμε αυτό που θέλαμε. Τώρα που και πέρα... κάποιες φορές αυτό γινόταν, τις περισσότερες φορές αυτό γινόταν ασυνείδητα. Δηλαδή έβγαινε από μέσα μας. Είχε να κάνει με τις καταστάσεις που γινόταν σε κάθε φάση, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή με γινόταν μια φάση, ξέρω εγώ, λίγο περίεργη, εμείς έπρεπε να την καταγράψουμε, ας πούμε, κάπου. Έπρεπε να το με κάποιο τρόπο να πούμε και εμείς. Έπρεπε να αγγίσουμε στον κόσμο το δικό μας. Ναι. Το χρήμα άρχισε να διαφθείρει τον κόσμο τελείως. Τα είχαμε χαμένα. Και όλα αυτά είπαμε κανάλια, μεγαλοεκδότες, Πασόκ. Και δημιουργήσαν βέβαια και αυτό. Μας φέραν πρώτη μούρη αυτή την υποκουλτούρα, ας πούμε, του Σκυλάδικου που μέχρι την δεκαετία του 70 ήταν κάτι περιθωριακό και γελούσαμε. Ξαφνικά έγινε το μεγάλο θέμα του έθνους, ας πούμε, ότι αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Εύκολα αγαπάγανε, εύκολα χωρίζανε, εύκολα πιάνανε φιλίες, την επομένη προδίδανε κτλ. Μου έκανε το μενί, το είχα λίγο ξεχάσει. Ήμουνα λίγο αλλού. Αλλά ήταν ωραία από το 75 μέχρι το 81, δηλαδή, εκεί στην αρχή. Μετά, όσο προχωρούσε το πράγμα, δεν ήθελα να έχω καμία σχέση. Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν νέα παιδιά, καλλιτέχνες, και στον χώρο του σινεμά και της μουσικής, είχαν παραμορφωμένες ιδέες για το τι είναι η ελευθερία, για το τι είναι η ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή, βλέπανε, ας πούμε, κάποιον ξένο καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή και λέει, όποιος ξέρει τι έχει πάρει. Δεν έχει πάρει τίποτε. Λατρεύει τη δουλειά του. Εσύ νομίζεις ότι ανέβηκε πάνω, επειδή υπήρξαν μερικές περιπτώσεις, τίγκα στο ναρκωτικό και ότι έσκησε. Υπήρξαν πάρα πολλοί εδώ άνθρωποι οι οποίοι κάνανε λάθος πληροφόρηση πριν. Και ηθοποιοί και καλλιτέχνες, οι οποίοι νομίζανε ότι τα ναρκωτικά θα σε κάνουν ευφιέστερο. Όχι. Πιστεύω ότι αν είχαν μπει κάποιες υποδομές πάντως στις δύο προηγούμενες δεκαετίες από το κράτος, από ανθρώπους της showbiz και των τεχνών, πιστεύω ότι ίσως να ήταν λίγο πιο εύκολο σήμερα να υπάρχει χώρος για περισσότερους και για περισσότερο και μία επαφή με το κοινό, το ελληνικό κοινό, το οποίο δεν είναι λίγο πολύ ετερόκλητο για να καταναλώσει μαζικά κάτι, δηλαδή μία ταινία, ένα δίσκο, ένα κόμικ, κάτι, οτιδήποτε. Η ελληνική κουλτούρα είναι η πλούση με τα ιδρύματα και τις αλυσίδες που πουλάνε τον πολιτισμό μεταξύ τους και στους δικούς τους και είναι ο Σκυλάδες, το βλαχοπόπ και το γύφτο ροκ.
Εναλλακτικό δεν είναι η ενορχίστρωση. Εναλλακτικό είναι ο τρόπος. Εναλλακτικό είναι η ζωή. Εναλλακτικό, αυτό κάνει τη λέξη εναλλακτικό. Δεν την κάνει ότι φόρεσε ο... Να μην πω μαλάκας. Ο Αρχίδης, συγγνώμη. Ο Αρχίδης, ξέρω εγώ, ο άλλος, ξέρω εγώ, φόρεσε στρατιωτικά και λέει για τις Μερκούρι και το ένα και το άλλο και τα λοιπά, μαζί με το ρέμο και τα κάνει όλα σκατά και κατηνίστικα για να πάνε άλλοι 20 χρυσαυγίτες στο μαγαζί του και να έχει εισιτήρια. Αυτό δεν είναι εναλλακτικό. Δεν είναι εναλλακτικό το έντεχνο όταν δεν κάνει καν πρόβες και βγαίνει, ξέρω εγώ, και... Δεν είναι αυτά εναλλακτικά. Αυτά είναι τιμολογιακά. Ξεσκεπαστήκαμε όλοι, φανήκαμε πόσο παραμυθιασμένοι ήμασταν, πόσο είχαμε πονηρέψει. Και το πράγμα παρέμεινε φτηνό, το ίδιο φτηνό, με τις εποχές της ευμάρειας και αυτής της ψεύτικης ποιότητας. Γενικώς ήταν μια δύσκολη περίοδος. Εμείς δεν είχαμε μια συνέχεια μουσική με αυτή που μπορεί να την εννοούμε με την αγγλική, την αμερικάνικη σκηνή και ιστορία. Δεν σταμάτησαν ποτέ αυτοί. Ούτε να ηχογραφούν, ούτε να γράφουν, ούτε να δοκιμάζονται. Εδώ δεν υπήρχε ούτε η πείρα, ούτε η δυνατότητα, ούτε ο τρόπος, ούτε οι δισκογραφικοί που το υποστήριζαν. Δειλά ήταν και από την μεριά τα βήματα. Λίγο, αν θέλεις, ο Λόρης, από την Τίντι. Ο Εμίλιος με τη Hitchhike. Πολύ, ναι, σπουδαίο βήμα. Έδωσε φοβερή πνοή. Υπήρχαν δύο-τρεις παρές, κατά καιρούς κάνανε κάποια πράγματα. Αλλά το να έχεις... Αν είχε δημιουργηθεί δηλαδή μια κοινότητα ή ναι, μια ενότητα, ας πούμε, και στη μουσική και σε άλλες τέχνες, όχι μόνο στη μουσική, αυτό το πράγμα θα είχε και διάρκεια, ας το πούμε έτσι. Θα είχε δημιουργήσει τις βάσεις για να υπάρχει μια διάρκεια σε όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε αποσπασματικές εικόνες να δημιουργούνται. Η δεκαετία εκεί το 85 με 89, 90, 93. Μετά είχαμε κενά, ξανά άλλες απόπειρες. Δηλαδή είναι κάπως σαν καρέ-καρέ να πέφτουν. Αλλά αυτά τα καρέ να μην ενώνονται. Όπως στην Αμερική της δεκαετίας του 60, που η υπέροχη μουσική, τα κινήματα, τα νεολαίστικα, ουσιαστικά προέρχονταν από τη μεσαία τάξη, και στην Ελλάδα του 80 και τα γκρουπ και τα λοιπά ήταν παράγωγα αυτής της ύπαρξης πλέον μιας μεσαίας τάξης, που μπορούσαν τα παιδιά να πάρουν και κιθάρες, οι γονείς τους δεν θα τους έπιανε από το μαλλί να τους σύρουν στο τμήμα, ας πούμε, γιατί έπαιζαν ροκ. Άρχισαν να ανοίγουν μπαρ. Όταν εγώ ήμουν έφηβος, ας πούμε, τη δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν μπαρ. Κατάλαβες. Δεν υπήρχε καφές καπουτσίνο. Δεν υπήρχε καρμπονάρα, πώς να το πω. Δεν υπήρχαν διάφορα πράγματα που φαίνονται κανονικά. Οι μουσικές που ακούμε γενικότερα είναι μουσικές με μουσια και μαλλιά και κιθάρες. Αυτό το κόλπο συνέβαινε στη Δύση στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70. Ακριβώς δηλαδή εκεί που εμείς είχαμε χούντα. Αυτό είναι ένα τεράστιο gap. Ένα τεράστιο gap. Διότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ και η Black Sabbath και η Led Zeppelin και οι Birds και όλα αυτά τα τεράστια ονόματα δημιουργούν τη δικιά τους μουσική, η οποία μουσική έχει να κάνει και με το τι ζει η ανθρωπότητα τότε, τον πόλεμο του Βιετνάμ κτλ. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Δηλαδή είμαστε στο γύψο, εκεί που μας βάλουν. Κάθε Δευτέρα μουσική από όλες τις δεκαετίες που εσείς διαλέγετε. Κάθε Τρίτη οι καλύτερες καινούριες pop κυκλοφορίες, quiz και παιχνίδι και στις 11 το βράδυ το Rock on 60's. Rock on 60's με συγκροτήματα και ονόματα της χρυσής δεκαετίας του 60. Την Τετάρτη η Discotech, ένας DJ θυμάται. Ήταν μια εποχή που μας κινούσε πιο πολύ το ένστικτο παρά το. Δεν υπήρχαμε σαν επάγγελμα στην Ελλάδα, δεν ήξερε κανείς τι ήταν. Εγώ περιστασιακά τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη πενταετία, ως φοιτητής έκανα διάφορα μεροκάματα σε συναυλίες που είχαν γίνει εκείνη την εποχή, δηλαδή ξεκινώντας από τον Rory Gallagher, πολύ στο Sporting, δίσκους που φέρναμε σε τσάντες από οικοδομικές από το Λονδίνο στο Happening. Κάπως έτσι ήρθαμε πολύ στενά με τη μουσική και τους ανθρώπους της μουσικής. Θεωρώ ότι τουλάχιστον για τη νιου πλευρά της σκηνής εκείνη, γιατί υπήρχε και η old rock, ας πούμε, ξέρω εγώ,
που αντιπροσωπεύει ο φίλος μου ο Αλέκος. Γιατί νιου ήταν η κρύπ που συσπήρωσε τα πράγματα. Γιατί κάτω από ένα label και διαλέγοντας ας πούμε κάποια γκρουπ που κατά τη γνώμη μου άξιζαν και βγαίνοντας κυκλοφορία, δημιουργήθηκε ένα hype, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δημιουργήθηκαν κάποιες μπάντες που βγήκαν και μιλήσαν σε μεγάλα ακροατήρια και εμφανιστήκαν ξαφνικά και μεγάλα ακροατήρια και ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έλεγε «Δεν μας αρέσει εκεί που το πάτε». Δεν ψινόμαστε από την επιβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψάχνουμε τα δικά μας πράγματα από στόμα σε στόμα. Έτσι έγιναν οι τρύπες και ξαφνικά βρέθηκαν και όχι μόνο οι τρύπες και οι άλλες μπάντες να παίζουν σε χιλιάδες κόσμου και να παίζει ένα παιχνίδι πίσω από αυτό. Ήταν περισσότερο ας πούμε να εκφράσουμε την αισθητική μας πάνω στη μουσική. Συναδελφικά με κάποιες άλλες μπάντες μαζί οι οποίες ας πούμε συμμερίζονταν την ίδια αισθητική με εμάς. Και όλο αυτό, ας πούμε, είχε να κάνει με έναν έτσι, ανταγωνισμό με την καλή έννοια μεταξύ, ας πούμε, μουσικών που γνωρίζονταν. Άμα δεν είχε βρεθεί κάποιος να μας βάλει κάποια χρήματα για να κάνουμε αυτά που κάναμε, μπορεί μόνοι μας να μην είχαμε τελικά καταφέρει να τα κάνουμε. Ναι, δηλαδή θα βρεθεί ο τρόπος, ας πούμε, να κάνεις την τέχνη σου. Θα βρεθεί ο τρόπος, είτε πιο άνετα είτε πιο δύσκολα. Δεν νομίζω όμως ότι έχει διαφορά σε περιόδους κρίσης, σε περιόδους ας πούμε που τα πράγματα είναι πιο εύκολα, υπάρχει πλούτος, υπάρχουν λεφτά να γίνουν πράγματα. Και αυτό μπορεί να το δει δηλαδή και ιστορικά, ότι όποτε υπήρχαν λεφτά γινόντουσαν αριστουργήματα. Γιατί υπήρχε κάποιος που τα πλήρωνε για να γίνουν. Όταν υπάρχει κρίση και δεν υπάρχουν χρήματα και ούτε τέτοιες οικονομικές αλυσβερίσια, ας πούμε, συναλλαγές, τότε μιλάμε για τέχνη. Δηλαδή το κάνεις απλώς γιατί θέλεις να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις και ασχολείσαι μόνο με ένα μεροκάματο για να μπορέσεις να τη βγάλεις. Δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά λεφτά και με όλη αυτή την ιστορία του δολώματος που υπήρξε στις δισκογραφικές. Στις δισκογραφικές που εγώ ξέρω πολύ καλά, γιατί δούλεψα 20 χρόνια, μπορώ να πω, 20 παραπάνω, κάπως απάντως. Και κατάφερε να την κρεμίσει. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν είναι όλοι θεοί, δεν είναι όλοι γνώστες. Τυχαίνει να κάποιοι από αυτούς βεβαίως υπήρξαν καλοί στον χώρο τους. Ναι, βέβαια, γιατί από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή από αυτό το πράγμα το οποίο φτιάχτηκε, δεν φτιάχτηκε από όλους τους τέλειους ανθρώπους που ξέρανε τα πάντα. Υπήρχαν κάποιοι οποίοι τρώγανε και κολλήματα και θέλανε αυτό που βλέπανε από τον δίπλα. Αυτό πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε συνεχόμενα, οπότε έφτασε αδιέξοδα τεράστια. Πώς είναι εκείνοι που είναι διατεθειμένοι, όχι μόνο να χάσουνε, αλλά παιδιά με τον χρόνο είναι μεγάλη φθορά. Γιατί άμα δεν σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει μία, δύο, τρεις, ή και να σου βγαίνει και δεν σου αποδίδει οικονομικά, με τι θα ζεις, με την τράκα. Δεν θα ζεις με την τράκα. Από την άλλη τη μεριά, το να περάσεις πάρα πολύ χρόνο και αυτό το πράγμα ποτέ να μην καρποφορήσει, θα σε φέρει πίσω και θα σε προσγειώσει μια άλλη πραγματικότητα που μπορεί να μείνεις ευχαριστημένος με αυτή και να μείνεις στο χώρο σου που θα γίνεις ένα καλό ταλέντο ανάμεσα σε άλλα ταλέντα που θα σε αναγνωρίζουμε εμείς και εμείς. Εμείς με τις τρύπες νομίζω ότι καταφέραμε αυτό που ό,τι μπορούσε να καταφέρει μια μπάντα. Ας πούμε, νομίζω ότι το καταφέραμε σε ένα επίπεδο έτσι που δεν το αφήσαμε να γίνει ένα πολύ μεγάλο εμπορικό σχήμα, ξέρω εγώ, το οποίο θα υπάρχει παντού, να το ακούσω οπουδήποτε και όλα αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι κρατώντας το χαρακτήρα μας και την ηθική μας και το γούστο μας και όλα αυτά, το φτάσαμε μέχρι εκεί που πήγαινε. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είπαν αυτό που ήθελαν, γι' αυτό και όλο αυτό το κύμα του κόσμου, ας πούμε, είχε ένα παλμό που σιώταν, ας πούμε. Γενικότερα στην εποχή και άφησε ακόμα και σήμερα, δηλαδή ποιος θα ακούει και σήμερα τρύπες ή Σιδηρόπουλο. Εμείς όταν κάνουμε ας πούμε βραδιές, ξέρω εγώ, αφιέρωμα στον Παύλο, κάνουμε τρεις βραδιές για τον Παύλο, ας πούμε. Διότι μεγάλωσαν οι γενιές, γιατί είχαν να πούν. Η εναλλακτική σκηνή ήταν, νομίζω ότι όλα τα χρόνια λειτουργήσε και από τις δεκαετίες πλέον εσύ του 80 και μετά. Λειτουργήσε με έναν τρόπο που γεννούσε πάντα αυτό που την επόμενη γενιά θα ήταν επίκαιρο. Ήταν δηλαδή ένα, πώς το πούμε τώρα, ένα λίκνο ας πούμε πολλών διαφορετικών σκηνών, έτσι, πολλών διαφορετικών ας πούμε αποχρώσεων στην τέχνη. Μίτσε, ο Πίξε λέει ότι έχει φάρει κίτιδα, για πες το ανέκδοτο. Όχι, δεν ξέρω, βγαίνει ο άλλος έξω και... Δηλαδή δεν μπορούμε να βγούμε. Γιατί μιλάς έτσι, ρε.
Πάλι. Ξέρω εγώ. Με κούρασε το γεγονός, γιατί μιλάμε πάντα για έτης, ότι είχε πάντα τα σπουδαία μας πράγματα, είχαν αφορμή τον εμφύλιο, τη δικτατορία, που εντάξει όλα αυτά, αλλά είναι και κουραστικό. Θα τολμούσα να το πω χωρίς να υποτιμάω τους ανθρώπους τότε, γιατί κάνανε πραγματικά σπουδαία δουλειά και αναφέρθηκα και σε αυτούς. Δεν ήταν μίζερη, αλλά σε χώλασε, σε κούραζε αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα ξέρετε τι γίνεται. Έχουν την τάση κάποια style μουσικής, ας πούμε το hip hop. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ακούνε ελληνικό μόνο hip hop και δεν ακούνε ξένο. Άρα είναι κάπως απονώνονται, ανεξαρτοποιείται σαν στυλ και σαν. Γιατί η γλώσσα είναι το διαφοροποιεί από το ξένο, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος που ακούει ελληνικό hip hop δεν ακούει ξένο. Άρα είναι κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος έχει ανάγκη να συναντήσει πιο ριζοσπαστικές μουσικές. Έχει ανάγκη να συναντήσει συγκροτήματα που έχουν να του πούνε πράγματα. Που να του πούνε, να του μιλήσουν για προβλήματα. Και το hip hop είναι μια μουσική που μιλάει για προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνοντας αυτό που αγαπάνε, όπως κάνανε από πάντα τα παιδιά και καλά κάνανε, και τότε καλά κάνουν και τώρα, προχωρήσαν σε αυτό που γουστάρανε. Άγγιξε πάρα πολύ κόσμο και αγαπήθηκε από πολύ κόσμο. Και όλοι αυτοί αναζητούσαν ένα στέκι, το οποίο δεν μπορούσε να το βρει από εδώ και από εκεί, όπως συμβαίνει σήμερα. Μπορεί να το βρει παντού. Και για πάντα, πιστεύω. Αναπτύξαμε φιλία και περισσότερο μουσική φιλία και σιγά σιγά με κάποιους και προσωπική με γκρουπ όπως η Make Believe και η Closer, ας πούμε, που ήμασταν και πιο κοντά στον ήχο. Παίζαμε κάποια live μαζί τους, αλλά παρακολουθούσαμε με τις διαφορές μας ο καθένας ενώ στην πάντα και το τι συμβαίνει γύρω-γύρω, εντάξει, προφανώς. Ήταν όντως μια ζωντανή περίοδος και τότε που τη ζούσαμε νομίζω δεν καταλαβαίναμε και πόσο επιδραστική ήταν για αυτά που ακολούθησαν. Δηλαδή τώρα πολλοί κόσμος έρχεται και μας λέει ότι φτιάξαμε μπάντα γιατί είχα παρακολουθήσει. Είχαμε το punk που μας άξιζε, είχαμε το rock που μας άξιζε κτλ. Hip hop ευτυχώς δεν υπήρχε εκείνη τη δεκαετία, γιατί θα ήταν, υπήρχαν προσπάθειες αλλά θεωρούσαμε ότι δεν πρέπει να τις κάνουμε τότε. Από τα μέσα του 80 μέχρι τα μέσα του 90 το πράγμα άρχισε να ανεβαίνει σε καλούς ρυθμούς, με καλή διάθεση κτλ. Κτλ. Ανοίξαν και άλλες σκηνές, οι μπάντες πολλαπλασιαστήκανε, το ενδιαφέρον του κόσμου προφανώς και μέσα σε όλο αυτό που αρχίζει να είναι μια μηχανή που κινείται σιγά σιγά σε διαφορετικούς ρυθμούς και μονοπάτια άλλα τέλος πάντων, εκεί πέρα αρχίζουν και η μουσική και ο κόσμος όλος αυτός να αποκτά γνώσεις και με τον ήχο και με τα όργανα, η εξέλιξη. Βρήκε έφορο έδαφος στο να αναπτυχθεί ένα τέτοιο είδος μουσικής, γιατί δεν απαιτούσε καταρχήν και ιδιαίτερες δεξιότητες, ας πούμε τεχνικές. Μεταξύ μας, επίσης υπήρχαν ακόμα κάποια παλιά σπίτια, τα νοικιάζαμε, κάναμε στούντιο, ξέρω εγώ, βρισκόμασταν, μαθαίναμε ο ένας από τον άλλον. Το που μου έμεινε από εκείνη τη δεκαετία, εκτός από την ένταση βέβαια, με την οποία έζησα εκείνη την περίοδο, είναι η ατμόσφαιρα της πόλης, οι παρέες οι οποίες ήταν έξω στον δρόμο και που αλλάζανε κυριολεκτικά το πρόσωπο της πόλης. Ένα σκουρεάς
ήρθε εδώ να μείνει από πολύ παλιά. Αλήθεια που είναι τα σύνυσου. Ήρθα να σφάξω με το ξηράφι εχθρούς ανύπαρκτους και να κρεμάσω πάνω από το ράφι παξούς κι αντιπαξούς. Ένα ναυτάκι στη Νέα Σμύρνη ήρθα απ' τα Κύθυρα. Έλεγε όλο ότι με ξέρει μια πάντως έτσι επιφύλαξη και αμφιβολία στη χρήση αυτών των όρων εναλλακτικό σε αντιδιαστολή με ποιο. Εννοώ δηλαδή ότι ούτως ή άλλως το ροκ, ακόμα και αυτό που θα ήταν mainstream έξω, στην Ελλάδα ήταν εναλλακτικό. Γιατί στην εποχή μας που εκπροσωπούσαμε με το καθαρό αιμο ροκ και εμείς και άλλα συγκροτήματα βέβαια, δεν μας έδινε κανείς σημασία. Είχαμε κόσμο, είχαμε κοινό, αλλά μέσα στο παιχνίδι το εμπορικό, με όλα τα καλά και τα κακά που αυτό συνεπάγεται, δεν μπήκαμε ποτέ. Έτσι. Αντίθετα, όταν βγήκαν οι τρύπες, παρόλο που ήταν πιο ριζοσπαστική σε συμπεριφορά από εμάς, αμέσως πήρε η Virgin. Όχι αμέσως, στο δεύτερο δίσκο. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, ήταν πιο έτοιμο το σύστημα να ενσωματώσει και να βγάλει λεφτά. Καλά, ούτως ή άλλως το ελληνικό σύστημα ποτέ δεν ήταν έτοιμο να ενσωματώσει γκρουπ. Δεν τους αρέσει να δουλεύουν. Ναι, καλά. Με... και αυτό επίσης. Ομάδες θέλουν πρόσωπα. Mm-hmm. Η μαύρη δεκαετία, κατά τη γνώμη μου, στην ελληνική σκηνή γενικότερα και σε όλα τις τα είδη, που τα ισοπαίδωσε όλα και έφερε την επόμενη κατάσταση, ξεκινάει από το 85 που η ελληνική δισκογραφία βαφτίζει ροκ ό,τι θέλει να πουλήσει. Καθώς η δισκογραφία έπνεε τα λίστια, είπε θα δοκιμάζουμε και το ελληνικό ροκ, ξέρω εγώ, για τους νέους. Και κατά τύχη, ξέρεις, και διάλεξε εμάς κάποιους άλλους. Έτσι. Είναι λίγο... κοινικά έτσι. Κοινικά, όπως τα λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν... κάποια σχήματα βρεθήκαμε για κάποιο λόγο στην κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση. Και φτιάχτηκε ένα πράγμα το οποίο ως μη σκηνή και ως άνθρωποι που είχαν άλλη ηθική, ξεκίνησαν τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς με άλλη ηθική βάση, δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το χώρο. Δηλαδή προσπάθησαν εμάς να μας κάνουν ένα κομμάτι του mainstream που όπως φαντάζεστε θα έπρεπε να καλύψουμε κάποιο χώρο τηλεοπτικό, μηντιακό. Τι είναι οι τρύπες? Οι τρύπες είναι ένα μουσικό συγκρότημα. Παίζουν μουσική δηλαδή. Θα σας τραγουδήσουμε σε λίγο μερικά τραγούδια. Κυρίαρχος του παιχνιδιού. Είμαι ο κυρίαρχος. Θα την κονιορτοποιήσω. Τότε όλο αυτό που έγινε, η φημισμένη δεκαετία του 90 θέλω να πω πιο πολύ, γιατί το 80 μας έδωσε μία σειρά από μπάντες, όχι απλά αξιόλογες, αλλά ήταν και μια πραγματικά αληθινή και ζωντανή και προσωπική, με στίγμα προσωπικό στον τόπο μας,
μουσικό σκηνή. Και πόσο μάλλον άμα θυμηθούμε και εγώ μεγάλος σαν παιδί του 80 με τη σκηνή του ελληνικού πανκ, του ελληνόφωνου πανκ και όλα αυτά τα αγγλόφωνα συγκροτήματα τα οποία ήταν εξαιρετικά στη χρονική συγκυρία που βγήκαν όλα μαζί, ήταν και η ανάγκη της εποχής τότε, κάθε εποχή έχει την ανάγκη της. Όπως ανάγκη είχαν και κάποιοι άλλοι που τους λέω γέρακες και γήπες. Αυτές ήταν οι πολυεθνικές, όπου οι μεγαλοδικηγόροι τους σφυρίξαν τη δεκαετία του 90 ότι έχει ψωμί εδώ και ότι μπορεί να γλιτώσετε πολλά χρήματα από τις εφορίες. Γι' αυτό φτιάξτε η κάθε εταιρεία εκεί στην Ελλάδα, η κάθε θυγατρική των μεγάλων πολυεθνικών εδώ. Φτιάξτε από ένα ίντι τμήμα και βγάζετε 10 μέχρι 15 κυκλοφορίες. Έτσι λοιπόν, μαζί με 4-5 καλά πράγματα που βγαίναν, γιατί κάθε δεκαετία δεν ήταν περισσότερα πάντα. Από πίσω ακολούθησαν και παιδιά που είχαν όνειρα, που στηρίχθηκαν ας πούμε σε λόγια και λέξεις, που τους πήραν και κάναν συμβόλαια ένα συν ένα, έτσι όπως τα λέγανε κάποτε. Όντως, κάποια στιγμή δηλαδή, υπήρξαν εταιρείες που κάνανε κάποιους δίσκους, κλείσαν κάποια συμβόλαια για κάποια συγκροτήματα που μετά ίσως να μην πήγανε και να τελειώσουν. Δεν ξέρεις, κάνανε ένα ανοιγματάκι. Όντως, το 90's να άλλαξε τον ήχο, μάλλον να... Να μπόλιασε λίγο την ελληνική κατάσταση με έναν λίγο με πιο ροκ και... σε εισαγωγικά. Μπράβο, ήχο, ας πούμε. Αλλά δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να βάλεις μπάντες σαν αυτές που ανέφερες, τύπου Pixlax και τα λοιπά, με τις μπάντες με τις οποίες συνεργαζόμασταν και ζούσαμε τότε εμείς. Δεν συναντιόμασταν πουθενά. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό το φαινόμενο που λες έχει να κάνει με τις τρύπες ουσιαστικά και τα ξύλινα σπαθιά που είχαν βγει τότε και είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία και σε πιο ευρύτερο κοινό. Ναι, απροσδόκητα ξέρω και... Και αυτό το κοινό προσπαθούσαν δηλαδή να προσεγγίσουν οι εταιρείες με τα γκρουπ που βγήκαν τα ελληνικά. Εμένα μου ήρθε σε μια εποχή που είχα μάθει από τα λάθη, ειδικά από τα λάθη του ροκ, πολλά πράγματα. Παρακολουθούσα τις σκηνές τις υπόλοιπες και παγκοσμίως και τις εγχώριες. Και τα παθήματα των παιδιών που ήταν στη σκηνή την ελληνική της δεκαετίας του 80 με βοήθησαν πολύ να αποφύγω κάποιες παγίδες που πέσανε εκείνη, ας πούμε. Παρόλο που τα χρόνια της δισκογραφίας ήταν πολύ... ήταν η χρυσή εποχή της δισκογραφίας, μόλις εμφανίστηκε το CD, τέλος πάντων άρχισε να πουλάει πολύ η μουσική, εμείς έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και έπρεπε να το κάνουμε τον τρόπο μας, γι' αυτό και ο πρώτος δίσκος που έβγαλα εγώ ήταν βινήλιο. Δεν γίνεται να κάνεις hip hop και να μην υπάρχει βινήλιο. Ήταν λιγάκι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Δεν ήταν συγκροτήματα του ραδιοφωνικού ροκ, ας πούμε. Απλά τότε το ραδιόφωνο άρχισε να παίζει. Γιατί αποκτήσαν εμπορική αξία και τα κομμάτια τους και οι συναυλίες τους. Άρχισαν στο Ρόδο να γίνονται οι πρώτες sold out από ελληνικά συγκροτήματα. Ήταν ευχάριστα πράγματα αυτά. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι κάποιοι φοβηθήκαν από αυτή την έκρηξη και προσπάθησαν να τη φρενάρουν, να την καταλαγιάσει λίγο. Μεταξύ των οποίων ήταν και οι δισκογραφικές που παίξαν το ρόλο τους αυτό. Ήταν πιο αληθινά τα πράγματα, δηλαδή ήταν επί της ουσίας η μουσική τότε. Ακόμα αντέχανε να λένε την αλήθεια. Ακόμα αντέχανε να βγάζουν τον εαυτό τους μπροστά και να ρισκάρουν την προσωπικότητά τους στο όνομα του συναισθήματος και της ουσίας. Πιστεύω ότι χτυπήσαμε την εποχή λίγο πριν καταρρεύσει η μουσική σκηνή. Από τότε, ευτυχώς, υπήρξε μια μεγάλη ωραία αλλαγή. Κλείσανε περισσότερες πολυεθνικές και τα μεγάλα δισκοπολία. Αν μου πεις εσύ συμμετείχες και εσείς όλο αυτό το σύστημα, είναι μια ωραία ερώτηση που είχα κάνει στον εαυτό μου κάποτε. Όχι, δεν συμμετείχαμε. Γιατί προτιμήσαμε να ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο όλα αυτά τα χρόνια με 6-7 δίσκους. Καταρχήν η κρίση της μουσικής βιομηχανίας
και γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα, η κρίση των ανεξάρτητων labels που συζητάμε κτλ. Προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης που ζούμε τώρα. Δηλαδή είναι τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 που άρχισαν οι παραγωγές να μην πληρώνονται από τις εταιρείες, έπρεπε να τις πληρώσουν τις ίδιες οι μπάντες κτλ. Δεν είναι εύκολο να είσαι μια γυναίκα στην Ελλάδα και να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις χωρίς να ζητάς κάποιον να σε στηρίξει για να το κάνεις. Και αν έχεις και ένα ταλέντο, ας πούμε μια φωνή, διεκδικούνε οι γύρω-γύρω τη φωνή. Οπότε χρειάστηκε να παλέψω πολύ σκληρά και συνεχίζω να παλεύω σκληρά για να είμαι συντονισμένη με το δικό μου θέλω και με την ουσία μου. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα συντηρητική χώρα σαν την Ελλάδα, όπου δεν πρέπει να μας κάνει και μεγάλη έκπληξη όλο αυτό. Για οποιαδήποτε υποκουλτούρα, ρε παιδί μου, και για οποιαδήποτε μορφή νεανικής αισθητικής. Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω τέτοια πράγματα έχουν ζήσει οι πάνκιδες, έχουν ζήσει οι ροκαμπιλάδες, έχουν ζήσει άνθρωποι που παίζουν hip-hop. Αυτό μέχρι να μπει στο mainstream. Αν μπει στο mainstream και σε γνωρίσουν τα κανάλια, εκεί αλλάζει. Δεν θέλω να μιλήσω για πράγματα τα οποία τα υποψιάζομαι, αλλά δεν τα γνωρίζω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Το κυνήγι των μαγισσών δεν μου κάνει, σαν άποψη. Ξέρω, καταλαβαίνω από τη θέση της δουλειάς μου το εξής. Όταν είσαι αρκετά δυνατός, δηλαδή έχεις πώληση, τότε χρειάζεσαι λιγότερο τις διαφημίσεις, οπότε έχεις το πάνω χέρι. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τον προσωπικό ηθικό κώδικα που διαλέγεις να ακολουθήσεις. Και επειδή νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι εκεί έξω, είτε μιλάμε για τηλεόραση, είτε μιλάμε για ραδιόφωνο, είτε μιλάμε για ένα site, γιατί και εκεί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ας μην τα βγάζουμε απ' έξω, τα περισσότερα site που μπαίνουμε μέσα τα έχουν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, τα μεγάλα τουλάχιστον, είναι άνθρωποι με πάρα πολλά χρήματα. Ο καθένας μπορεί να πάει τη σκέψη του όσο μακρύτερα θέλει. Έχουμε να πολεμήσουμε πολλά σε αυτόν τον τόπο. Έπρεπε να το κάνουμε λίγο πιο έξυπνα. Έπρεπε να κάνουμε λιγότερα και μεγαλύτερα πράγματα για να μας πάρουν σαν σοβαρά. Κατάλαβες. Σήμερα, λόγω της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, ο άνθρωπος είναι ακόμα πιο σκληρός με τον εαυτό του και ίσως ακόμα πιο αποστασιοποιημένος από την ψυχή του, θα έλεγα. Νομίζω πως και στις δύο αυτές εποχές ένα κοινό σημείο ήταν το να προσεγγίζεις τον εαυτό σου μόνο εξωτερικά. Σαν να μην έχει κανένα ενδιαφέρον η πνευματική υπόστασή μας. Και αυτό δίνει ένα βαθύτερο στοιχείο στον αμοραλισμό γύρω μας. Δηλαδή ο άνθρωπος αρνείται να διακρίνει το ηθικό από το ανήθικο. Η διάκριση καλού και κακού χλευάζεται. Ένας διάχυτος αντικοινωνικός εγωκεντρισμός. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πραγματικό από το επίπλαστο. Και ξαφνικά μας φύγαν όλοι όσοι είχαμε ανάγκη και συνεχίζουν να φεύγουν για αλλού και θα μας μείνουν μόνο οι λύθοι να έχουμε παρέα. Και επειδή το εγκέφαλος παίρνει διαταγές από το περιβάλλον για να μας τις μεταφέρει και να τις εκτελέσουμε, θα είμαστε όσο πιο ηλίθιοι περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι το αποτέλεσμα της κρίσης. Εδώ όμως υπάρχει μια άρνηση. Μια άρνηση να βάλεις το κεφάλι στη φωτιά. Και όλα όσα γίνονται ή γίνονται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που όλοι αυτοί έχουν αποτύχει, αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει μεταφερθεί η ανησυχία του κόσμου για αυτή την κρίση. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά, γιατί δεν έχει φτωχύνει μόνο η τσέπη μας, έχει φτωχύνει και το μυαλό μας. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα ανθίσει και πόσο. Το μυαλό γιατί, πώς έχει φτωχύνει, γιατί έχει φτωχύνει. Και αν έχει φτωχύνει είναι η ώρα να αντιδράσει και να βγει από πάνω. Αυτό κάνει το μυαλό. Πώς θα αντιδράσει το μυαλό αν έχει φτωχύνει, ας πούμε, λόγω έλλειψης παιδείας. Ίσα-ίσα. Ποτέ η πληροφορία και οι γνώσεις δεν ήταν πιο ελεύθερες και πιο προσβάσιμες από αυτή τη στιγμή τώρα.
πληροφορίες. Η γνώση δεν νομίζω. Είναι διαφορετικό η γνώση και οι πληροφορίες. Είναι διαφορετικό. Υπάρχει περιπληθώρα πληροφοριών. Είναι διαφορετικό. Μπορείς να μάθεις τα πάντα, αλλά πολύ λίγη γνώση όχι, μέσα από αυτό. Όχι, είναι θέμα επιλογής. Είναι διαφορετική η γνώση. Καυγά ζευγαριού. Είναι διαφορετική η γνώση από την πληροφορία. Αλλά οι γνώσεις σε αυτή την περίοδο που ζούμε είναι πολύ πιο προσβάσιμες από παλιά, αυτό λέω. Ήταν και τότε, ήταν και σήμερα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και εμείς μόνοι μας και σαν άνθρωποι και σαν άνθρωποι και ιδιαίτερα σαν πολιτική κατάσταση, είναι αδύνατον να δεχθούμε κάτι που είναι έξω από εμάς. Είναι αδύνατο να δεχθούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλύτερός μας, πώς να το πω, καλύτερο, πιο έξυπνος. Έχει ωραιότερες ιδέες, έχει καινούργιες ιδέες, έχει καινοτόμες σκέψεις. Έχει πράγματα στο μυαλό του τα οποία δεν ταιριάζουν με το κοινωνικό σύνολο. Εμείς στην Ελλάδα δεν είμαστε δεκτικοί στους ανθρώπους αυτούς. Εμείς θέλουμε να τους καθαρίσουμε. Θέλουμε την ομοιογένεια. Πρέπει να είμαστε οι ίδιοι βλάκες. Πρέπει να έχουμε ίδια σπίτια χτισμένα δίπλα στον άλλον. Και αν έχω εγώ μια κατσίκα, όπως λέει και η παροιμία, προτιμάει ο διπλανός να ψοφήσει η δικιά μου κατσίκα παρά να απογράψει και εκείνος μία. Το θέμα της ανοχής της κοινωνίας, εκεί είναι υπήρχε κρίση. Τώρα, άμα βλέπεις, ας πούμε, να βαράνε στην τηλεόραση γυναίκες, ας πούμε, ή και να λένε καλά τους κάνουν, ή να σφάζουν μετανάστες, ή να σκοτώνουν. Δηλαδή, άλλοι να νομίζουν ότι έχουν την ανοχή. Επειδή ο άλλος είχε την ανοχή, νομίζω ότι θα τη βγάλει καθαρή, γι' αυτό έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε. I think my works, most of that of my works inspired by social phenomena about crisis or how difficult to live here, how the people suffering with the, all of this situation, and I think. What I make on the street, like a mural or graffiti or street art, is a for me is a reflection from the social phenomena. Σήμερα λόγω υπερπληροφόρησης και υπερπροσβασιμότητας στα πάντα είναι πιο δύσκολο το να δημιουργηθεί, νομίζω, ένα συμπαγές κοινό. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ανάγκη υπάρχει και από τους καλλιτέχνες και από αυτούς που θέλουν να καταναλώσουν τέχνη. Αν δεν πας, ας πούμε, σε συλλογικότητες, αν δεν πας σε πορείες, αν δεν πας σε συλλογικές κουζίνες, αν δεν πας σε καταλήψεις ο ίδιος να συμμετέχεις, και το να κάνεις μια ταινία ή το να γράψεις ένα πολιτικό τραγούδι, ας πούμε, για τη Χρυσή Αυγή, δεν λέει και κάτι. Στη μουσική όμως είναι διαφορετικά. Στη μουσική πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι και συγκροτήματα που έχουν πιο ενεργή πολιτική παρουσία. Κοίτα, όταν επιλέγεις να ασχολείσαι με ένα ή να ανήκεις σε ένα κοινωνικό σύνολο, π.χ. τον εναλλακτικό χώρο είτε της μουσικής είτε των τεχνών, είναι μια κοινότητα η οποία, όπως και να το κάνεις, αλληλοστηρίζεται. Εμείς νομίζω εκεί πέρα κάπου μπορούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε ακόμα. Γιατί όταν σε μια γενικότερη κρίση ζεις μέσα, εντάξει, όπως και να έχει, όλους μας επηρεάζει. Δηλαδή, θέλοντας να μην ανήκουμε στο κοινωνικό σύνολο, σαν, ας πούμε, άνθρωποι, δεν γίνεται, ουσιαστικά είσαι μέσα. Ζεις καθημερινά με τον υπόλοιπο κόσμο, απλώς επιλέγεις να μην ασχολείσαι και να ασχολείσαι με αυτά που αγαπάς, με τη μουσική που αγαπάς, με τις εικόνες που αγαπάς να βλέπεις, με τους ανθρώπους που αγαπάς να συναναστρέφεσαι και επιλέγεις να στηρίζεις αυτούς και αυτά που κάνουν. Ποιος θα καταλάβει αυτό που κάνουμε? Εκεί ειδικά όταν τους δείχνεις ότι ασχολείσαι με κάτι όχι συμβατικό, όπως ξέρω εγώ, ας πούμε, μεταξωτυπία για μπάντες, ότι
Πες μουσική και όχι στα μπουζούκια ή κάτι τέτοιο, αφού σε αντιμετωπίζουν ότι δεν κάνεις μια κανονική δουλειά, ότι δεν έχεις μια κανονική ασχολία. Όλο αυτό τους πέφτει λίγο στη σφαίρα του χόμπι. Ακόμα και σήμερα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ταξική συνείδηση, όσο και αν αυτές οι κουβέντες ακούγονται παροχημένες, θα συνεχίσει να τρώει κουτόφορτο. Και σήμερα, ας πούμε που είναι μια ιδιαίτερη ημέρα που κάνουμε την κουβέντα αυτή, θα υπογραφεί το τρίτο και καλύτερο μνημόνιο. Βρώμαγε η φάση και δεν χρειαζόταν ένα δημοψήφισμα τέτοιο για να το δεις. Απλά το είδανε και άνθρωποι που δεν το βλέπανε. Αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει και μια συσσαγωγικά ηθική αποκατάσταση, γιατί όλο αυτό που είπες, οι καταστροφές και η καταστροφολογία και η τρομοκρατία που υποστήκαμε από τα κανάλια, από τα τέτοια, αν ήμουν δικαστής, θα τους είχα χώσει όλους μέσα. Γιατί ήταν φοβερή αλητεία αυτό που κάνανε τόσα χρόνια, το συνεχίζουν και το κάνουν ακόμα και τώρα, σαν να μην έχει αλλάξει κάτι. Είναι, και αλητεία είναι πολύ επικής χαρακτηρισμός. Για μένα δηλαδή η σωστή ορολογία κομμάτι, είναι δηλαδή δημοσιογράφος, κανάλι και τέτοια όλα αυτά είναι θρασίπουστες. Δηλαδή μόνο έτσι τους περιγράφεις. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Και απορώ από τη τέτοια δηλαδή πώς υπάρχουν άνθρωποι ακόμα οι οποίοι δεν έχουν απαιτήσει να υπάρξει κάποιο είδους ηθική αποκατάσταση σε αυτό. Δηλαδή μας φλωμώσαν σε ένα παραμύθι που δεν έγινε τώρα με το δημοψήφισμα, γίνεται εδώ και 15 χρόνια περίπου. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ευρώ και με το μην τυχόν και φύγουμε, γιατί θα μείνουμε μόνοι μας και θα απομονωθούμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε και τέτοια. Κάτι συμπεράσματα αυθαίρετα, τα οποία δεν πατάνε πουθενά και βολεύουν μόνο αυτούς που έχουν λεφτά και δεν θέλουν να αλλάξει κατάσταση. Όταν μιλάμε για την αντικειμενικότητα στα μίντια, είναι σαν να μιλάμε για ανέκδοτο. Το άλλο με το τότε το ξέρεις. Δεν ισχύει αυτό. Και δεν ίσχυε αυτό. Απλά τώρα έχει φτάσει οριακό σημείο. Όσο τα αφεντικά στα κανάλια και τις εφημερίδες και στα site είναι επιχειρηματίες όπου δεν κάνουν μόνο μηντιακή επιχείρηση, κάνουν και άλλου τύπου επιχειρήσεις, βλέπες τρώνω πίσα ή πουλάω πετρέλαια, σαφέστατα θα υπάρχει διαπλοκή με το πολιτικό σύστημα. Στην περίοδο της κρίσης λοιπόν, ο ρόλος που παίξαν τα μίντια ήταν ο ρόλος του Γκέμπελς. Δηλαδή προσπαθούσαν να πείσουν με το φόβο τον κόσμο, με το φόβο, το κυρίαρχο ήταν ο φόβος στον κόσμο, ότι είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική των μνημονίων. Βλέπε το οριακό για μένα στο δημοψήφισμα που πλέον ξεθάψανε και όποιος υπήρχε τόπιος εξένος να πει ψηφίστε ναι γιατί καταστρεφόμαστε. Ό,τι έχει σχέση με τους φωτορεπόρτερ. Οι φωτορεπόρτερ έχουν το εξής πλεονέκτημα. Εμείς κάνουμε αυτό λογοκρισία. Η δουλειά μας λογοκρίνεται από εμάς τους ίδιους. Δεν λογοκρίνεται από το βίντεο που θα το πάρει κάποιο κανάλι από τον κάμεραμάν και θα το μοντάρει έτσι όπως αυτό θέλει. Ή από τον δημοσιογράφο που πρέπει να γράψει με κάποιο τρόπο στο μαγαζί που δουλεύει ανάλογα με την πολιτική γραμμή του μαγαζιού. Άρα λοιπόν οι φωτογραφίες που ανεβάζουμε εμείς είναι φωτογραφίες που δεν αρέσει στο σύστημα. Όταν ας πούμε, όπως λένε οι Αμερικοί, τα σκάτα χτυπήσουν τον αεμιστήρα, βλέπουμε με ποια πλευρά είσαι. Έτσι είναι η φάση. Which side are you on, δηλαδή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή είναι όπως το ζήσει. Δηλαδή έχω ζήσει κάποια πράγματα και έτσι το βιώνω αυτό το πράγμα και έτσι, και έτσι τα πολέμησα. Έχω ζήσει, ας πούμε, έχω ζήσει στο κέντρο, έχω δει κάποια πράγματα. Η ελληνική πραγματικότητα. Με αυτό έρχομαστε σε αντίθεση, νομίζω. Δεν έρχομαστε σε αντίθεση με την οικονομική κρίση. Με την κρίση ταυτότητας που βαράει ο Έλληνας, έρχομαστε σε αντίθεση. Που θέλει να είναι Ευρωπαίος και κάτι που είναι ο ορισμός του δυτικού πολιτισμού δεν μπορεί να το δεχτεί και να το καταλάβει ότι είναι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Άλλη μια στάση ζωής, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και όμως αυτό δεν γίνεται αντιληπτό. Η κρίση είναι και ηθική και πολιτιστική, αλλά νομίζω ότι της ταιριάζει και της τέχνης αυτό, της underground τέχνης, γιατί αυτό ήταν, πάντα λειτουργούσε έτσι και πάντα μπορούσε να εκφραστεί. Δηλαδή έβρισκε τρόπους έκφρασης, παρόλη τις δυσκολίες της και τα λιγοστά της μέσα. Όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι η προσωπική στάση του καθένα παίζει τεράστιο ρόλο και για τη χώρα εν τέλει. Δηλαδή το πώς θα σταθεί ο καθένας από εμάς σε αυτή την κρίση θα παίξει μεγάλο ρόλο και στην τελική έκβαση. Προσπαθώ να τα δω έτσι για να μην τα δω πολύ μακάβρια, γιατί μου παίρνει συνέντευξη σε μια μέρα που είναι
πολύ μακάβρια. Δηλαδή, άλλο ένα μνημόνιο, άλλο ένας φαύλος κύκλος, άλλα τρία χρόνια κρίσης, δυσκολίας, φτώχειας, στοχοποίησης. Θεωρώ ότι ο προσωπικός παράγοντας παίζει τεράστιο ρόλο στο να σταθούμε. Η αλληλεγγύη των ανθρώπων μεταξύ τους, η αγάπη μεταξύ τους. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεπεράσουμε το φόβο και, και ειδικά τώρα τις μέρες που μιλάμε, αυτό είναι πολύ επίκαιρο, γιατί ο φόβος είναι παντού. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στους δρόμους, στις τράπεζες, στα περίπτερα, στα σούπερ μάρκετ, παντού. Και αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το αντέξεις πάρα πολύ, πρέπει να το πολεμήσεις και οφείλεις να το πολεμήσεις. Και ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη έχει ένα ακόμα λόγο παραπάνω να το πολεμήσει αυτό. Η οικονομική κρίση μας επηρεάζει πάρα πολύ όλους, αλλά είναι και θέμα του καθένα να σταθεί όρθιος στα πόδια του. Και αυτό το περνάει ο κάθε άνθρωπος στον άλλον. Δηλαδή, αν σταθεί ο ένας στα πόδια, θα τον περάσει και στον δίπλα. Αν λυγίσει, θα λυγίσει και ο δίπλα. Είναι λίγο συγκοινωνία δοχεία αυτό. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν όταν είναι ευτυχισμένοι, κάποιοι άνθρωποι όταν είναι στενοχωρημένοι. Δηλαδή, είναι εξαρτάται τον άνθρωπο και κάποιοι είτε στενοχωρημένοι είτε διάθετοι είτε οτιδήποτε. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν επηρεάζει τη διάθεσή μου, η δημιουργία μου και μπορώ να πω ότι η τέχνη δημιουργείται ανεξάρτητα των εποχών και η σωστή και η γνήσια τέχνη. Σε κάθε περίοδο κρίσης και παρακμής δεν θα φανεί περισσότερο η ύπαρξη ένας άλλου κόσμου που αγωνίζεται, που δημιουργεί, που αναπνέει μέσα από ένα διαφορετικό τόπο, με διαφορετικό τρόπο θέασης για τη ζωή και τη δημιουργία. Νομίζω ότι πάμε να μιλήσουμε και να συγχωνεύσουμε δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Είναι αυτοί οι πολλοί και οι άλλοι οι πολύ λίγοι. Οι λίγοι και οι τρελοί που λέμε που αλλάζαν τον κόσμο κάποτε. Στη συγκεκριμένη εποχή που ζούμε, θεωρώ ότι είναι ανάγκη να φεύγουμε από μια καθηκιστέα κατάσταση. Η γενιά που είναι μετά από μένα και η γενιά που είναι ακόμα πιο μετά από μένα έχουν μια απόσταση με μας και πιθανότατα να μην θέλουν να έχουν και σχέση και αυτό είναι καλό. Από πού προκύπτει? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα οι εποχές, νομίζω. Αλλάζει πολύ. Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα και εξελίσσονται τα πράγματα τόσο γρήγορα, που νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν να αφομοιώσουν το παλιό, όλο αυτό που ζήσαμε εμείς. Που σε εμάς σκυρτάει μέσα μας κάτι, είναι γεμάτο μυρωδιές, είναι γεμάτο εικόνες, γεμάτο μια γλύκα και πίκρα, γεμάτο ζωή. Αλλά νομίζω αυτά τα παιδιά θα πάνε το πράγμα. Και απαραίτητα μπροστά, αλλά το πάνε κάπου αλλού. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε μόνο μπροστά. Αλλάζει τη ζωή, όποιος την αλλάζει τώρα, ας πούμε. Τώρα, δεν περιμένω τίποτα, ούτε κάνω ό,τι προσωπικά εγώ, ό,τι μπορώ, εδώ και τώρα, ας πούμε. Αλλάζει τη ζωή, όποιος αλλάζει ζωή, ας πούμε, να λέγεις. Και ελπίζω αυτό να το πάνε χαμπάρι περισσότεροι, για να ανοιχτούμε περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτήν την κοινωνία. Όταν νομίζουμε ότι τα έχουμε όλα, κάποιος να μας υπενθυμίζει ότι δεν τα έχουμε όλα, και όταν νομίζουμε ότι χαθήκαν όλα, κάποιος να μας υπενθυμίζει ότι δεν χαθήκαν όλα. Αυτό. Ανοίξτε ένα κεφάλαιο στη ζωή σας το οποίο δεν σας το έχει διδάξει κανείς. Ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε η θρησκεία σας, ούτε το καλύτερο σας συγκρότημα. Μπείτε μέσα στα πιο άγνωστα νερά σας και μη φοβηθείτε να κρατήσετε την αναπνοή σας, εκεί γινόμαστε θεοί.